Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Έλα πάμε. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Δύσκολο καλημέρες. Άιτε, τελειώνετε. Όχι, θέλουμε τις καλημέρες. Δεν γουστάς καλημέρες. Δεν υποκριτικές. Ναι. Γιατί ρε φίλε, καλημέρα. Ναι. Σαν τις γκόμενες. Παράκι μου, καλημέρα. Σαν τις γκόμενες, καλημέρες. Κι όμως ρε φίλε, εγώ σε έχω πιάσει εδώ 3 μήνες τώρα που κάνουμε μαζί με πούλα. Να θες να πεις καλημέρα το πρωί σε κάποιους. Άμα είναι μέχρι και 16, τρελαίνεσαι. Σε γυρίζουν τα μυαλά. Πάμε στα θέματα. Μποντζόρνο, πρωινό μέχρι και τις 10 με Rap and Cool και Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από που έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Έχουν προκύψει πολλά. Έγινε μια κλαψομού. Μία ακόμα. Κατευθείαν με αυτόν τον κόλλο θα μας. Ναι. Μια κλαψομυριά. Ναι. Ναι. Πού έγινε. Βγήκε ανεχθές εδώ πέρα και ένα θέμα με τον Γουρούνι να πούμε. Ποιο Γουρούνι. Με τον Κόκκινο. Έλα ρε. Λίγα λόγια τον Κόκκινο. Έκανα θέμα με τον Γουρούνι. Με ποια κριτήρια θα ψηφίσετε. Τσέπη, το παντελόνι μας, το συμφέρον μας, αυτό. Και στο Καμπόρα την εκπομπή το βράδυ. Τι έγινε. Και στη σημερινή την εκπομπή το πρωί. Ναι. Εξεπλάγει. Ποιο. Κάτι τύποι που είναι εκτός κοινωνίας και νομίζω ότι. Κάτσε να βάλουμε τους φίλους στο κόλπο. Εξεπλάγει γιατί βγήκαν το μεσημέρι χθες εσένα και είπαν όλοι ότι θα ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Και εξεπλάγει οι άλλοι τώρα. Εξεπλάγει η αδιάβαση στην κοινωνία. Ναι. Γιατί λέει για κάποιες παροχές και κάποιες αυτές και τα λοιπά και κάτι ψιλοψίχουλα λέει. Ναι, ναι. Θα βγει λέει θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί περιμένανε επειδή έχασε το όνομα η Μακεδονία. Ναι. Άκουσα χθες που βγήκαν 3-4 και λέγανε ότι εμείς κοιτάμε το παντελόνι μας. Ναι. Να ψηφίσουν λέει πατριωτικό κόμμα. Μα δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρχει πατριωτικό κόμμα. Άμα ήταν μάγκες, θα είχαν φτιάξει ένα παραμύθι πατριωτικό κόμμα και θα είχαν βάλει τον Σταμούλη, πώς το λένε, αυτό το χοντρό που ήταν στην αρχηγό στρατού, να πούμε. Ναι. Το στρατηγό λες. Στρατηγό που έγινε στρατηγός αλλά με το κόμμα από πίσω. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Όχι, ναι. Ναι. Έβαλε και την κόρη να πούμε. Καλά, αυτά είναι αναμενόμενα. Εντάξει, εγώ θέλω να βάλω τη δικιά μου. Βέβαια, και εσύ αν είσαι, θα την έβαζε. Ναι, αλλά ο πατριώτης δεν το παίζει. Δεν το παίζει πατριώτης. Ναι, αυτό είναι το ελαφρυντικό σου. Ο πατριώτης λέει την κόρη του, βγες, ας πούμε, κορίτσι μου,
στο δρόμο και μόνοι σου για την Ελλάδα. Πάλεψε, μόχθησε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα δούμε πότε θα έχουμε εκλογές. Τέλη του επόμενου έτους. Μέσα του επόμενου έτους. Αυτοί οι Αμερικανο, Μασονο, Εβραίο, Γερμανοί ναι. που γουστάρουν τον. Τον Τσίπρα θα τον βγάλουν, λες. Φυσικά τον. Καλά, δεν ξέρουμε. Πώς θα τον βγάλουν. Θα του δώσει κάτι τύρι ακόμα εκτός από το κασέρι. Τενεκεδένιο μέσα μεγάλο. Τενεκέ ολόκληρο ή μόνο θα τσιμπήσουμε από πάνω. Μια ντομάτα χλωμή να πούμε, θα ρίξει και έχει ύκτερο. Ναι. Να του δώσει να πούμε. Σαν αυτά που είδε ο Πατριάρχης στο Ολυμπιακό, του δίνει να τσιμπήσει λίγο τυρί και έπαιρνε τον Τενεκέ. Οπότε μην το παίζετε ότι θα ψηφίσει ο Έλληνας γιατί έχασε τη Μακεδονία, δεν θα τιμωρήσει. Ναι. Έκανε κάκα ο Έλληνας. Άρα λες ότι χθες έκανες ένα mini gallop και διαπίστωσες. Έτσι, για να αφήσουμε και τα πολιτικά. Όποιος δώσει μαρούλια και φύλλα και τα λοιπά, δεν υπάρχουν οπαδικά κριτήρια. Φυσικά και τώρα το κατάλαβα αυτό. Όχι, μ' αρέσει. Εγώ φυσικά. Το λέω. Μ' αρέσει που ψάχνουν να βρούνε. Άμα θέλανε να το ρίξει τον Τσίπρα, θα τραβούσανε. Θα παίρνω τηλέφωνο, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, θα λέγανε βγάλετε 10 αστυνομικούς έξω, ντύστε τους αναρχικούς, σπάστε 2 τράπεζες, θα φέρνανε 2 Αμερικάνους, ξέρω εγώ, από απέναντι με κανένα 2 Καλάσνικοφ, 3 Αλβανούς πληρωμένους του ΝΑΤΟ. Και καλά, νομίζω ότι ο κόσμος πάντως το θέμα του Μακεδονικού δεν το χρεώνει όλος ο Τσίπρα, να ξέρεις. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που λέει. Θα βρίσκανε καλά φουκαράκι σαν τον Ζακ, θα τον κάναν ήρωα. Θα ρίχναν την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Ζακ. Άμα θέλανε, γινόταν πολύ εύκολα. Το Ζακ, άμα το σκοτώναν, ας πούμε, στο ξύλο επί Μητσοτάκη και η Μέρκελ δεν ήθελε το Μητσοτάκη. Εκλογές θα είχαμε τώρα, λες. Τα χαϊβάνια είναι, θα είχαν βγουν στον δρόμο και τα κανάλια θα ταΐζανε σανό, να πούμε. Όπως έγινε με τον Καραμαλή με το άλλο παλικάράκι που το σκότωσε ο αστυνόμος. Κάτι τέτοιο θα γινόταν και τώρα. Οπότε αφήστε το παραμύθι, μην εκπλήσεστε και ανοίγετε το στόμα σαν τους χάνους. Ακούω εγώ εκπομπές και θα πάω και γελάω. Βγαίνω κάτι τύπο, λέει, καλά δεν είναι δυνατόν αυτή για τα λεφτά, εσύ γιατί τα κάνεις. Υπάρχει πάντοτε και αντίθεση. Μα και αυτός που βγαίνει, άμα πάρει παροχή. Μπορεί να ψηφίσει κι αυτός. Όποιος σου τα δώσει. Ναι. Όποιος θα δώσει. Ένα θέμα είναι αυτό. Είναι λογικό πάντως ο κάθε Έλληνας να νιώθει ασφάλεια με αυτόν το οποίο του εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή. Δεν ξέρω αν το εξασφαλίζει. Μ' αρέσει που κάποιοι χάνει εδώ στο ραδιόφωνο ακροατές. Χάνει. Εντάξει, οκ, δεν είναι. Χάνει. Του φάνηκε παράξενο. Εκπλήσωμε. Τι παράξενο, δεν βλέπει ο Μετρή που είναι μαζί σχεδόν. Τι εκπλήσεσαι. Είναι λίγο παραπάνω νομίζω ο Κούλης. Άμα ήθελε ο Αμερικάνος. Άμα ήθελε ο Πρόξενος και η Μέρκελ να το ρίξουν τον Τσίπρα, θα τραβούσαν εδώ σε δύο. Αυτό θα κάνω μια οχλαγωγία να πούμε κτλ. Εδώ τι οχλαγωγία να γίνει. Εδώ μαζεύουμε τους κομμουνιστές από το πανεπιστήμιο και τους χώνουν μέσα να πούμε. Άσε την οχλαγωγία αυτή. Την αφήνουμε, πάντως έκανε στο σχόλιο όσον αφορά το θέμα. Γιατί είναι και πολιτικό. Μ' άρεσε, οκ, εντάξει, ο καθένας ψηφίζει ότι γουστάρει. Τα είπαμε αυτά. Όχι, ανάλογα με το προσωπικό του συμφέρον. Την τσέπη του. Την τσέπη του, ναι. Αν έχει ευνοηθεί, αν όχι και δεν σημαίνει. Να ευνοηθεί κτλ. Μια που είπε για ανακατοσούρα, μέχρι να ξεκινήσουμε λίγο. Υπήρχε, δεν ξέρω αν έχει σταματήσει η ανακατοσούρα και στο Ηρακλή. Με τον Μυροφορίδη. Και στην επόμενη ισοπαλία παίζει ξύλο. Ναι, το σχολιάζουμε χθες και με τον Θανάση Γκλόνη που είναι και Ηρακλειδέας. Έτσι, η επόμενη ισοπαλία. Ο Μυροφορίδης είναι βλάξ. Γιατί έβαλε καπέλο στο κεφάλι. Του το βάλαν το καπέλο. Όχι, όχι αυτό το είναι βλάξ γιατί. Γιατί. Δεν πήγε στη δόξα δράμας. Στον πύρο, βέβαια, έμαθα εγώ ότι επιδίωξε να πάει, αλλά έφαγε πόρτα. Τον έδωσε δηλαδή, πόρτα ο πύρος. Αν βρήκε δρόμο, δεν το ξέρω καλά. Αν βρήκε δρόμο να πάει στη Δράμα και επέλεξε τον Ηρακλή, είναι βλάξ. Δεν νομίζω να είναι βλάξ όμως ο Μυροφορίδης. Και εγώ δεν νομίζω. Ομάδα σαν τη Δόξα Δράμας θα μπορούσε να κάνει καλύτερο έργο. Να είναι καλύτερο το περιβάλλον, να μην έχει τοξικότητα κτλ. Καλά, και η Δόξα Δράμας είναι προβληματική εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει τον πύρο, βάζει λεφτά, ομάδα δεν μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι εκεί θα κολούσε γάντι. Δεν νομίζω ότι θα έχανε βαθμού η Δόξα Δράμας. Πάντως είχε δώσει την παρέτησή του εδώ και 3-4 μέρες, δεν την κάνει δεχτεί ο τον Παπαδόπουλος. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα, φεύγω, λέει ο Μυροφορίδης, ο οποίος αισθάνεται άβολα. Δεν έχει συνηθίσει έτσι. Έχει συνηθίσει να παίρνει τα κλειδιά τον Αύγουστο. Να τα βάζει στο. Σε ένα ντουλάπι στο σπίτι του και να τα επιστρέφει το Μάιο. Κάθε εταιρεία. Τώρα δεν τα έχει έτσι τα κλειδιά. Κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα δικά της ήθη και έθιμα. Καταλάβες, ο Μυροφορίδης μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά στο Ηρακλείο ως εταιρεία έχει ξαναδουλέψει πετυχημένα. Είχε ένα μοντέλο. Εγώ εκεί που έχω την ένσταση για τον Ηρακλείο, βέβαια θα το δούμε στην πορεία, είναι ότι έχουν μαζευτεί πολύ αργοί χάφοι στη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ και γυρασμένοι. Ναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Καλά, θα σωθεί κατηγορία ο Ηρακλής, δεν θα πέσει. Ναι, σωθεί κατηγορία, δεν το συζητάμε. Τι, ο στόχος δεν είναι αυτό. Αυτός που δεν θα σωθεί κατηγορία δεν είναι από όλων πόντων. Ο οποίος σήμερα έχει ξεκίνησε τα χαμηλά. Αφού πήγαμε στις μανούρες, φασαρίες, στις αντιδράσεις, ξεκίνησα με τις αντιδράσεις που είχαμε στον Ηρακλή. Ο Απόλλων Πόντο, ο οποίος σήμερα παίζει κάτω στον Ηρόδοτο.
Θα χάσει. Θα χάσει. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι κατεβαίνει με αποστολή πάλι λειψή με 14 άτομα. 13 άτομα. 13 άτομα. Με κάνει οικονομία. Τι κάνει οικονομία. Τα αεροπορικά εισιτήρια. Κάτσε, ούτε 14 να κάνει τρεις αλλαγές. Σου λέει τερματοφύλακα δεν θα πειράξω. Δεν πρέπει να έχω τρεις αλλαγές τουλάχιστον. Τι οικονομία. Πάρε 14 αφού θες να κάνεις οικονομία. Οικονομία, δωμάτιο, φαγητό. Α, γλιτώνεις και ένα δίκλινο ακόμα. Ένα δίκλινο ακόμα. Ένα δίκλινο ακόμα. Νερά, έξοδα. Αεροπλάνα, ναι. Κόλπα, ιστορίες. Τρεις ώρα, τρεις ώρα με, το, με τον Ηρόδοτο. Αύριο παίζει ο Ηρακλής, μια που ξεκινήσαμε με τη Football League. Ναι, εντάξει, με τον Απόλλο Λάρισας. Πολύ κομβικό το μάτσο. Ο Ηρακλής έχει δύο κολλητά εντός. Με Απόλλο Λάρισας και με Σπάρτη την Κυριακή. Ναι. Εάν δεν τα πάρει αυτά τα δύο, θα έχουμε εξελίξει. Γιος του Τεβεκέλη, το βάλατε εκεί διαιτητή. Πάλι εμείς θέμε. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε. Μας βάζουν μέσα τώρα. Μας βάζουν. Βάζουν τον ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση Super 3 πάλι μέσα ο ΠΑΟΚ του Στέι. Συγκεκριμένα. Τι συγκεκριμένα. Τι είπε Super 3. Εξεφωνίζουν τον ΠΑΟΚ. Με τα θέματα με τον Σαββίδη. Ζηλεύουν, ρε φίλε. Ναι, και μετά ξεφωνίζουν και τον πρόεδρό του. Ο οποίο χαιρετιζόταν στο ΑΚΑ την ώρα που έπαιζε και ο Πασκάλα. Που συζητήσαμε δευτέρα. Μια ερώτηση του Σουπεράδε θα κάνω. Κάτου, ναι. Όταν έκανε γλωσσόφυλλα με τον Μαρινάκη και με τον Σάββα Θεοδωρίδη, γιατί δεν βγάλανε ανακοίνωση. Έχει απάντηση. Γλωσσόφυλλα με τον Μαρινάκη και τον, και τον Σάββα Θεοδωρίδη στο Καραϊσκάκι. Ναι. Γιατί δεν βγάλανε ανακοίνωση. Ναι, δεν βγάλανε. Σωστό. Ξέρεις γιατί. Έχεις ερμηνεία. Για πες. Έχω εγώ ερμηνεία. Για δώσε ερμηνεία με το υποχθόνιο μυαλό σου. Δεν ξέρω το γιατί, αλλά ερμηνεία θέλω να ακούσω. Μέσα στο μυαλό του Σουπερά, να πούμε, ο μπασκετικός Άρης είναι μεγάλος ακόμα. Νομίζει με το μυαλό του. Τον έχει ψηλά. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος ηγείται μιας μεγάλης ομάδας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ο οποίος τον Άρη τον έχει. Ε, καλά, όλους. Προκτώ, ναι. Όλους, όλους. Όχι μόνο τον Άρη και τον Παναολυμπιακό. Με, το μυαλό, του, με το μυαλό του, το κοντό ο Σουπεράς. Ναι. Με το κοντό το μυαλό του ο Σουπεράς, γιατί θα τα ακούσει σήμερα. Οχοχοχοχο. Νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός με τον Άρη είναι αντίπαλοι. Ή τέλος πάντων έχει τον Άρη για μεγάλη ομάδα. Ή τέλος πάντων θεωρεί. Πού στο μπάσκετ. Ναι. Θεωρεί ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και μέσα στο μυαλό του και στην ιστορία του κτλ. Και ω ένα μέρο έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι. Τον Άρη στο ποδόσφαιρο που είναι το πεταματού και παίζει με τη Σπάρτη και την Κομωτινή, το κοκκινόχωμα Καβάλας και τα λοιπά και έρχεται στην Άλφα Εθνική μετά από 5 χρόνια, σου λέει με τον Ολυμπιακό δεν είναι αντίπαλος. Ναι. Δεν έχει τίποτα να κάνει. Και επίσης, επειδή ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Η μεγαλύτερη Ολυμπιακή στη Βόρειο Ελλάδα είναι η Αριανή. Μάλιστα. Φιλόγαυροι του κερατά. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν οι Σουπεράδες πέσαν σε επικοινωνιακό λάθος. Να κράζουν τον πρόεδρό τη που έκανε γλωσσόφυλλο με τον Γιαννακόπουλο. Ο οποίο Γιαννακόπουλο θεωρούνε... πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι. Είναι 10 μέρες είχε πει πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Το θυμάσαι. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο. Όχι. Δεν παίζει αφού είπαμε είμαστε και αντιπάω. Όχι. Ο Γιαννακόπουλος... Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, δεν είπε στο παιχνίδι του τη Τούμπα. Οι Αριανοί νομίζουν ότι στο μπάσκετ είναι μεγάλη ομάδα αυτοκράτο και τραπά και δεν θέλουν ο πρόεδρό του να χαριετίζεται με τον αντίπαλο. Ναι. Ενώ ο Σάββα Θεοδωρίδη. Ποιο είναι ο Ολυμπιακός, μεγάλη ομάδα, έχει 44 από τα αθλήματα και ο Άρης μισό Κύπρο στα 80 χρόνια. Ναι. Δεν είναι μεγάλη ομάδα στα μάτια του Αριανού, ο ποδοσφαιρικός Άρης. Και σου λέει γλωσσοφιλή σου με οποιονδήποτε. Εδώ στο Άρης πάω και ένα-δύο. Οι παίκτες του Άρη πληρώθηκαν δύο μέρες μετά. Ούτε πήγε το μυαλό τους τι μπορεί να έχει γίνει. Το γράφουνε, γράφουνε διάφορα πάνω. Δεν ξέρω τι γράφουνε. Αργήσανε. Εσύ τα έχεις πει εδώ και 15 μέρες. Αργήσανε. Τους πείραξε αυτή η εικόνα πάντως. Το είπα και δεύτερα. Ας πάρουν σόδα. Τα γλωσσόφυλλα με τον Καρυπίδη, τώρα σόδα. Σόδα. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει κριτική, τους έχει έκτος όγδος. Δεν μπορεί να υπάρχει. Όχι, ο 8ος έκτος τους έχει. Και είναι κοντά. Και ξάδι τώρα έχει τα αντέρφια. Θα τους έπαιρνε από τη Γάμα Εθνική. Να τους πάει στη Β', να τους πάει στην Α' και να τους έχει έκτος και με καλή μπάλα. Το γράφουν όμως. Τι γράφουν. Το γράφουν ότι μας παρέλαβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Τότε Μόκο. Δεν βρίσκουν άλλο προφανώς. Αλλά δεν τους αρέσουν αυτές τις κινήσεις. Άμα δεν σας αρέσουν, φέρτε πίσω το Σαωρίδη με τον Νέγρη και τον Κόντι. Άμα δεν σας αρέσουν. Ή βρείτε επιχειρηματία να το φέρετε ή κάντε την ομάδα λαϊκή βάση όπως θέλατε παλιά. Δεν γίνεται αυτό, δεν πέτυχε. Άστε κριτική στον Καρυπίδη, δεν κάνετε. Δεν γίναμε δεκάρο Κωνσταντίνε τώρα, δεν είναι ωραία εικόνα. Μη φύγει, τους αφήσει και πάλι στη Γάμα Εθνική πάλι. Άρα λες ότι τον Καρυπίδη και Άγιος ο Θεός και λαμπάδες κανονικά και ας πάει κάτω να βλέπει στο ΆΚΑ με τον Γιαννακόπουλο, ας πάει με τον Σάβα που λες. Ας κάνει και σεξ με τον Μαρινάκη, να μην σας νοιάζει. Α, μη σας νοιάζει, μάλιστα. Γιατί για να πάρετε τους παίκτες, ο Μαρινάκης με τον Καρυπίδη κάναν μια εμπορική συμφωνία. Άλλο αυτό, εμπορική συμφωνία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Άμα θέλετε μαζέψτε εσείς τα λεφτά, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι λαοί. Αλλά και ο Ηρακλειδής δύο ειστήρια διαρκές δεν αγοράσανε. Πώς δεν αγοράσανε, δεν τρεις διαρκές έχει. Ένας παόξης που είχε ένα μαγαζί που πάνε γυμνές και ανεβαίνουν πάνω στα κοντάρια. Πού, στην Αμερική. Στην Αμερική.
Στην Αμερική, λες, για το, αυτό. Για θυμάμαι το όνομά του, φίλος, ναι, του, φίλος του Πάπα. Του τον Πάπα, ναι. Πήρε τα 3.000 εισιτήρια. Αυτός αγόρασε όλα. Όχι, εγώ τα αγόρασα. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, το λάδι. Ας πει θύρα 10 πόσα εισιτήρια έχει αγοράσει. Εντάξει, θα δούμε. Έχει αγοράσει 3 εισιτήρια. Εάν 3. Το γήπεδο έχει, όπως ακούς, όλα τα μας 4-5.000 κόσμος, ναι, άρα πηγαίνει. Σούπερ 3, πόσα εισιτήρια διαρκές έχουν πάρει. 10.000. Βρε, να στη 10.000. Α, σαν κερκίδα. Σούπερ 3, πόσα πήρε. Πόσα πήρε. Για να κάνει κριτική, πρέπει να πληρώσει. Αλλιώ, άσε τον μπαλέτα ήσυχο. Διότι αφήγει ο μπαλέτα σε αντίο. Πάντως στα ποδοσφαιρικά του Άρη, μια που πήγαμε και εκεί, χθες φάγανε όλοι μαζί γευμάτιση ομάδα. Έτσι. Ο κύριος που έχει κάτω τα μαγαζιά. Τι με νοιάζει με μπαρ, τα μαγαζιά. Καλό κλίμα, Παντελίδης, ψάχνει κίνητρο. Έχουμε όφι Άρης που είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο μάτς και για τους δύο. Τύχη. Χι το μάτς. Oh. Πάντως ο Νόφι κάτω λένε, εμείς λέει το θέλουμε πιο πολύ το παιχνίδι. Άκουσα εδώ συνέδεξη ο Πουρσανίδης χθες προχθές. Α, δεν θέλουμε το μας. Δεν σ' αρέσει. Α, το σαλιάρι και αυτό το πιστεύω. Σαλιάρι. Σαλιάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και μετά του ΠΑΟΚ. Εκεί όπου για τον Πρίγκιπ να κάνει ένα. Μέσα στην λαφό κολόγο χθες το βράδυ. Γκολ, την κεφαλιά. Ένα γκολ, μία assist. Και την assist ήταν πολύ ωραία και η assist. Και η assist είναι υπέροχη. Από extreme δηλαδή βγαίνει. Δεν βλέπει τέτοια assist από extreme. Όχι. Όχι, από εξτρέμ θέση. Ναι, ναι, αλλά και από εξτρέμ εύκολα δεν βρίσκεται. Με τέτοιο φάλτσο, αν είναι ανάποδο πόδι, πάρε βάλε ανοιχτή άμυνα και σε αντεπίθεση που στην ταχύτητα δεν είναι ιδιαίτερα γλίγορο. Κι όμως, εδώ έχω μία ένσταση, γιατί χθες καθόμουν και έβλεπα όλα τα γκολ του Πρίγκοβιτς από τον Ιούλιο και μετά, με Βασιλεία. Ναι. Φίλε, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και στον κενό χώρο ο Πρίγκοβιτς. Έχει βάλει 3 γκολ, ναι, τα οποία θα κάνει με sprint. Αυτό σημαίνει ατομική βελτίωση. Και με τη Βασιλεία, τον Βολέ, και με τον. Με την, αυτό σημαίνει επειδή του έβαλε νεύτη στο με πισινό, την ΑΕΚ. Νεύτη στον πισινό Λουτσέσκου. Α, τον οποίο τον κράζεται τον Λουτσέσκου. Άλλο αυτό. Α, ο Λουτσέσκου είναι καλό. Μεγάλος ψυχολόγος είναι ο Λουτσέσκου. Τι είναι? Μεγάλος ψυχολόγος. Είναι δάσκαλος. Α, τον πάρει αδερφή σου βοηθό. Α, τον έχει, παρτενέρ εκεί. Παρτενέρ τον ο Λουτσέσκου κατάφερε με 2-3 κινήσεις να κάνει τον Πρίγκιπ πολύ καλύτερο. Τον άφησε λίγο στον πάγο, τον είπε μετά σε Θεό, τον έβαλε μέσα και βάζω ένα γκολ μετά το άλλο. Ατομικά στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να τέλειωσε το ημιωράκι μας κιόλας. Πολύ νωρίς τέλειωσε το ημιωράκι. Πολύ, αφού δεν μέχρι να πατήσουμε να πάμε Δευτέρα, Τρίτη, ρε Κωνσταντίνε, μας ξενερώνουν, μας κόβουνε πάλι. Πάμε να σε κεράσω. Τον κόφτη μας τον έχουν βάλει στις 2.800. Ναι. Και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε με 4.000 κατευθείαν. 5 να πάμε. Μίνιμουμ. Λοιπόν, να κεράσω καφεδάκι τώρα όμως. Κεράσω πιτούλα, μπουγάτσα, όλα αυτά μόνο στα καντίνα pit stop. Μαζί με την μπουγατσούλα, άλλη μια πίτα δώρο. Μαζί με τον καφέ, δώρο το νεράκι. Μαζί με τον πέμπτο καφέ, ο έκτος Κούτρα. Σε 3 σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 και οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Μετά τον Κώστα Κωνσταντινίδη θα επιστρέψουμε, βάζοντας τα λίγο σε μια σειρά. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα, και Άρη και ΠΑΟΚ. Έχουμε και την εθνική η οποία προβληματίζει. Έχουμε αρκετά θέματα και από το εξωτερικό με το Nations League. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό και το break. Ανακαλύψτε τη Wheat Vision, τον πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Και τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wheat Vision. Ενώ αν μπεις και στο κανάλι της Wheat στο YouTube, θα βρεις αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Αυτή είναι η Wheat Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχεις πρόσβαση σε αγαπημένες σου σειρές και ταινίες στην Netflix. Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά. Θέλω να σχολιάσουμε, Κωνσταντίνε. Ναι. Γιατί δεν τον άφησα πει το δελτίο ειδήσεων τώρα το φιλαράκι. Γιατί άμα αυτό θέλει 6 λεπτά το δελτίο ειδήσεων και άλλο 8 λεπτά διαφημίσει. 8 καλά θα ήταν. Στο τέλος θα πάω να πηδήξω καμιά γκόμα και να γυρίσω μετά και να κάνω εκπομπή. Ένα τέλειο, ναι. Άντε, τελειώνεται. Λοιπόν, πάμε, ναι. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θέλω να το κουβεντιάσω, σχολιάσω. Από τη νέα σεζόν η Super League θα κάνει δουσού, ναι, και σκέφτεται να επαναφέρει τα playoffs. Α, αυτό να σε. Τι, να με προβληματίζει, λες. Ξέρεις, θα γίνει. Για πες. Γιατί έξω μου έλεγες για την Nova, ναι, η οποία θέλει να βάλει και το πρωτάθλημα μέσα. Βέβαια, θέλει Nova. Τώρα, λοιπόν, όπου πιθανόν να είσαι στα 5 χρόνια, 2 χρόνια πρωταθλητής ή 3 χρόνια πρωταθλητής. 3 χρόνια πρωταθλητής και 2 να είμαι δεύτερο-τρίτος. Ναι, λέμε τώρα τι είναι. Κάνουν μια υπόθεση εργασίας. Αυτό. Μπορεί να σου ψηρίσει ένα πρωτάθλημα. Σου ψηρίσει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί μπορεί εσύ στο. Ναι, να μην είσαι χρονιάς, καλά, ρε παιδί μου. Να βγάζει δύο τραυματίες. Ναι. Αυτά τα πράγματα, το τέλος της χρονιάς βγάζει κουσούρια, βγάζει κούρας κτλ. Δεν ξέρεις τι είναι. Σωστά μιλάς εδώ. Οι ομάδες μετριώνται από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Ναι. Λοιπόν, ποιος γελάει. Ο Σαρόπουλος. Δεν γίνονται αυτά, λέει. Πέσαμε κάτω, λέει. Δεν γίνονται αυτά. Κάτσε στο 9.30 δεν είστε. Όχι, παιδιά, πλέον με χρονόμετρο θα είμαστε εδώ. Τελειώνεται εδώ. Θα έχουμε χρονόμετρο. Ένα λεπτό είναι. Εδώ μάθετε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα πάμε χαλαρά. Πίνετε δύο γουλιές καφέ, να περπατάτε δύο βήματα. Άμα δεν ερχόταν ο Σαββίδης να ρίξει κανένα φράγκο από τη Ρωσία. Εντάξει.
Θα ήμασταν μια πόλη φάντασμα. Καθυστερημένοι είστε. Ρε. Πόλη φάντασμα. Είμαστε καθυστερημένοι. Ναι, πόλη φάντασμα. Πατά μέσα στην ομίχλη, θα ρίξει και είσαι ταινία του Αγγελόπουλου. Θε τέσσερι φραπέδε για να συνέλθει το πρωί. Ναι. 89% υγρασία. Καθυστερημένο ο δήμαρχο. 180 χρονών. Κάτι είναι δυνατόν 77 χρονών δήμαρχο. Πε μου λέω κάτι. Τώρα μια πεθάνει, για δήμαρχο. Ναι, ναι, τώρα όμω για δήμαρχο και χθε άκουγα εδώ συνεντεύξει για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λε να το καθυστερήσουν το γήπεδο οι εξωγενεί, δηλαδή δήμαρχοι, φαρισαίοι, περιφερειάρχηδε, ιστορίε και. Σου πω εγώ. Ναι. Του δώσε ένα πακέτο γλυκά ο Σαβίδη. Γλυκά, κουραμπιέδε. Του λιγούριδε όλου. Ναι, ναι, ναι. Άμα αυτή το χρήμα από πάνω. Τι θα πει εσύ, Ραπτόπουλε, δήμαρχο. Ναι. Και με καθυστερεί για το γήπεδο. Ναι. Πόσε πάστε για να γίνει γρήγορα το γήπεδο. Πάρε τρει παστούλε. Πάρε τρει πάστε, ρε λιγούρι, θα σε πει. Ναι, ναι. Ελά εδώ, Κουλιανέ, τι είσαι εσύ, περιφέρεια. Πάστες, περιφέρεια. Ναι. Ναι. Περιφέρεια, τι κάνετε εκεί. Ξύνετε με τι τσουγκράνε τα φίλια. Πάλι με την περιφέρεια ναι. Αυτή τη τσουγκράνη έχει ρημάξει. Ναι. Την ναι. Αδερφή μου, δηλαδή, έχει ξεπατώσει εκεί. Τεμπελόσκυλα. Όλα, άλλα εκεί στην περιφέρεια. Φιλιά στην περιφέρεια και στη βούλα. Στη βούλα, δεν θέλω. Τι λέει, κάτι μάγουλα η αδερφή σου. Ναι. Από το καθισιό εκεί πέρα. Μια χαρά. Σαν τη σχέση από την Ελβετία, από τα σαλέ. Κατάλαβε. Κλαίω ρε φίλε. Τι κλαίω ρε φίλε. Κλαίω ρε φίλε. Έλα εδώ τι είσαι εσύ, ναι. Ο Κουλιανός στην περιφέρεια. Ναι, ναι. Με καθυστερεί στο γήπεδο. Πάρε τρία προφητών ρε λιγούρι. Ναι. Να γίνει γρήγορα. Μαμάμ. Εσύ τι είσαι, ναι. Αρχαιολογία. Ναι. Α, είστε κουλτουριάρε εσεί. Ναι. Ξυρίστε τι μασχάλε πρώτα. Γιατί βρωμάνε από την απλησιά. Ναι, αρχαιολόγοι. Ναι, αρχαιολόγοι. Ναι. Τις μασχάλες, καυγάρε, Κουλιανέ. Ναι. Τώρα που έχει φορτώσει, δεν σε αφήνω. Δώσε γάζι. Είμαι στο καυσί και πηγαίνω, έρχομαι. Βλέπω σε ένα υπόγειο κάτω εκεί, φτιάχνουν το μετρό. Ναι. Και είναι καμιά 20 εργάτες, οι 10 είναι ντουλάπες. Μιλάμε χτιστή. Για δουλα... χτιστή. Ναι. Πεδαράδες. Ναι. Και είναι δύο τύπισες, να πούμε κάτι εξαμηνήτικες. Πρέπει να τις βγάλουν με αποβολή αυτές. Αποβολή. Από το μευτήριο. Ναι. Και τους έχουν πάνω στον πινελί. Και μια. Λέω γιατί τη φωνάζουν. Λέω σε ένα φίλο μου, το Βασιλάκη, τον Κυρικοσκούλικο. Ναι. Γιατί όταν φιλοσοφώ εγώ, ναι, πάω ναι, με αυτό. Ναι. Ναι, τα λοιπά. Λέω τι είναι, αυτές λέει είναι υπεύθυνες εδώ πέρα. Και δίνουν εντολές μέσα από αυτό. Αρχαιολόγησε εκεί. Και ξαναφωνάζουν και να κάνουν. Κάτι κάναν λάθος αυτή και τα λοιπά. Πάω από πάνω, τη ρίχνω κάτι πινελίκια. Αυτές. Βρε αριστερά σκυλιάτε, βρε άπλητες. Είχε καμιά σχέση με τον χώρο, όχι. Όχι. Δεν είδα όπως τώρα, ας πούμε, που είχε εμπλοκή, πήγε άσχετο στο περιβάλλον του. Θα σε κάνω μήνυση, μου λέει, σε ξέρω. Θα μου κάνει λέω φασόλια και αυτό θα με κάνει. Ναι. Παλιολινάτσα λέω φωνάζει λέω και μιλά απρεπό εδώ σε εξουσία. Μισομού. 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 Ξέρω εγώ τι λέω. Καφέ πίνω, δεν πίνω. Ναι, ξέρω, το ξέρω εγώ. Ότι είσαι έτοιμο για όλα. Μισομού. Είναι καινούριο. Καθαρίσε με του σουπεράδε οι οποίοι. Γεια σα, μου λέει σουπεράδε. Γεια σα, σουπεράδε. Θύρα 10 να πάρει κανένα στήριο διαρκεία. Ναι. Εντάξει. Εσείς που θέλετε. Τι. Εμείς έχουμε θέμα, είπαμε, το δουσού εδώ πέρα. Λες ότι μπορούν να μας ψηφίσουν πρωτάθλημα, λες, αν τα επόμενα 5 χρόνια ισχύσει ο πρωταθλητής να παίζει. Θα σε βάλουν, το λέω εγώ, στο τρυπάκι. Θα σε βάλουν τον πρωταθλητή να παίζει play-off. Αν παίζει ξένος διαιτητής, δεν έχω ανάγκη. Όλα τα μάτς στο play-off ξένοι διαιτητές. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν τον βάζει τον Ολυμπιακό 20 χρόνια στα play-off να πάρει, ξέρω εγώ, ένα πρωτάθλημα. Πρόσεξε, σε χρόνια που ο Ολυμπιακός. Ναι, σε χρόνια που έπαιρνε κατευθείαν ομίλου. Δηλαδή έπαιρνε κατευθείαν 25 χρόνια. Έπαιρνε τα μαρούλια καλά, ναι. Μένουμε σαν του πάγου. Το σεμπά τώρα για γκολτζή να πούμε. Τον άγκολο το σεμπά. Όχι άγκολο, άγκολο. Πάλι το κόκκινο ρε φίλε. Λοιπόν, ναι. Μασούρα. Ναι. Μεγάλη μου καψούρα ο Μασούρα. Όχι τώρα το ξέρει, το συζητάμε. Άμα το ζητούσε ο Ολυμπιακό δεν θα ήταν μεγάλο. Καψούρα είναι ο Μασούρα. Ναι, καψούρα, καψούρα. Γιατί είναι καψούρα. Γιατί μου αρέσει απέκτη. Ναι. Τα κάνει όλα. Τι είναι. Κάνει. Γρήγορο. Γρήγορο. Μπουκαδόρο. Γκολτζή. Πατάει περιοχή συνέχεια. Ναι, τι άλλο να θέλω από ένα. Και είναι και σε καλή ηλικία. Ξέρεις, όταν ξεκίνησε ο Μασούρα, τα πρώτα 1,5 χρόνια. Πέρσι 8 γκολ είχε, 24 γωνών. Τα πρώτα 1,5 χρόνια, 2. Δεν έβαζε γκολ. Δεν έβαζε. Και έλεγα ο Μασούρα, ρε παιδάκι μου, πότε θα βάλει γκολ ο Μασούρα. Και το δούλεψε. Ξαφνικά το δούλεψε, δεν ξέρω τι έκανε. Το κοντέρ το δούλεψε. Το 8 γκολ έβαλε πέρσι και συνεχίζει και φέτο. Το Μασούρα ο Πάο, όχι εγώ, είναι στο μικροσκόπιο. Στο μικροσκόπιο. Ο εξτρέμ του Πανιωνίου. Σε ποιον ουδέ θα παίξει. Καλό ερώτημα. Αν π.χ. λέμε τώρα φύγει, αποχωρήσει κάποιο. Φεύγει ο Άρντα που είναι χαζός. Που είναι για να πουληθεί. Μένει όμως ο. Ποιο, μένει ο Ζαμπά. Ναι. Μένει και ο Λιμιός να πούμε. Ναι. Μένει ο Μπίσεσβαρ και τα βρίσκουν κτλ. Ναι. Ποιο θα βγάζει να πάρει το Μασούρα. Ναι. Ναι, ναι. Για πες. Θα έχει τέσσερα. Όχι, όχι, πες μου, ποιο θα βγάλει. Σε βγάζει γιατί Κουλιανό, έλα εδώ. Έλα ο Λουτσέσκο βγάλει εντεκάδα. Πες μου, ξέρω εγώ, με το Λεβαδιακό. Κλειστό ο Λεβαδιακό. Έχουμε να διαλέξουμε. Λιμιό Μασούρα να πούμε. Ο Άρντα έφυγε. Θα βάζα Μασούρα και Μπίσεσβαρ. Ναι, με το Λεβαδιακό. Και το ταλέντο Λιμιό στον Πάο. Το Λιμιό θα τον έβαζα αλλαγή. Αλλαγή να έρθω το ταλέντο Λιμιό. Το Λιμιό, πρόσεξε. Ναι, για το Λιμιό, εγώ θα τον βάλω στα μεγάλα μάτσα. Στα μεγάλα μάτσα. Τώρα με την Τζέλση, εγώ θα ξεκινούσα σίγουρα με Λιμιό. Σίγουρα με Λιμιό που θα βρίσκε χώρους. 100% Λιμιό. Άρα Λιμιό Ζαμπά. Ναι, αναλόγως το παιχνίδι, ρε παιδί. Ταχύτητα. Θέλω ταχύτητα. Ακριβώς. Θέλω ταχύτητα. Μ' αρέσει που επιχειρηματολογεί. Μα βέβαια, καθαρά αγωνιστικά μιλάμε. Εσένα αρέσει ο Μασούρα τώρα για να το πείσουμε. Δεν μ' άρεσε τα πρώτα δύο χρόνια γιατί δεν έβαζε γκολ.
από τη στιγμή που έχει κάνει κινήσεις μέσα στο χώρο και πετάει και γκολ ωραία. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Το γκολ που βάζει στην Ξάνθη είναι τελείο μαζάρι να πούμε. Σωστά μιλάς. Στην Ξάνθη που βάζει. Σωστά μιλάς. Έχει βάλει 4-5 τέτοια και έχει αρχίσει και με. Πώς λέμε, με εξιτάρει ποδοσφαιρικά. Με εξιτάρει ποδοσφαιρικά, ναι. Ενώ δεν μ' άρεσε στην αρχή. Όχι όμως γιατί δεν ήταν καλός παίκτης, γιατί στον γκολ. Τον εξτρέμ το θέλω για γκολ. Ναι. Εντάξει. Και καλά κάνεις. Εκτός... Ένας από τους δύο εξτρέμ, το σύγχρονο ποδόσφαιρο μας λέει ότι πρέπει να είναι γκολτζής. Δεν γίνεται και οι δύο απλά να είναι φρουφρού και αρώματα. Βλέπει ο Ολυμπιακός Ποντένσε που κάνει σούπρε όλα τα πράγματα εκτός από τον γκολ. Και απ' την άλλη πάλι έχει το Λάζαρο που είναι σκασμένος. Ο Λάζαρος και τον Βετβαζίδη. Είναι σκασμένος ο Λάζαρος. Ο Βετβαζίδης δεν έχει αυτό τον γκολ. Πούλμα του Μουζενίδη που θα έρθει στον μπάσκετ του Πάου. Μα δεν ξέρω αν θα έρθει. Τώρα μια που το ανέφερες και πουλάς τρελίτσα. Δεν βγαίνουν επίσημα ειδήσεις προς τα έξω ότι είναι ο Μουζενίδης. Να σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Είσαι ο Σαβίδης. Είμαι. Είσαι κοντός. Ναι. Και έχεις τον Πάου πολύ ψηλά στο ποδόσφαιρο. Σωστά μιλάς. Για ποιο λόγο να βάλεις σε σύγκριση τον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Ω, σωστός. Και να τον έχεις τον άλλο να λέει πήρα πρωτάθλημα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα έχασα στα πέναλτι στον τελικό α πούμε κτλ. Για ποιο λόγο να πάρει τη δόξα. Ξέρω εγώ μια ομάδα ψηλών που εμείς είμαστε κοντοί και έχουμε και το ποδόσφαιρο. Και είναι ένας λόγος που έχω την εντύπωση ότι ο Σαββίδης δεν παίρνει και τον μπάσκετ. Χαζώσει να το πάρει. Σου λέει εγώ έχω το ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Γιατί να μπλέξω και με τον μπάσκετ. Καταρχήν ταΐζω τον Εραστέχνη, τον άλλον, τον Κατσαρί. Κάθε χρόνο 650-650 μια χαρά τον έχω. Εντάξει, γύρω-γύρω ταΐζω δεξιά και αριστερά. Θέλω να κάνω το γήπεδο, πεινάνε οι άλλοι για να κάνουν γρήγορα. Πρέπει να του δώσω καμιά πάστα να πούμε για να γλυκδώσει τα νερά. Είπαμε, πέρα αρχαιολόγου, δημάρχου, περιφερειάρχε. Να του έχω στο γλυκό. Του έχουμε γλυκό. Δηλαδή, καλέ σχέσει. Καλέ σχέσει. Δηλαδή να πάω στην επίσκεψη, να του δώσω δύο σιροπιαστά παιδάκι μου να. Το πνεύμα των καλών σχέσεων. Το πνεύμα των καλών σχέσεων. Το πνεύμα των δημοσίων σχέσεων. Σωστό. Με τρόπον την άδεια, δηλαδή θέλω να πω. Άρα ο Μασούρα λέει ακούει Ραπτόπουλο, λέει την καλημέρα μου. Φυσικά. Πολλοί ακούνε. Μάμα, εγώ ξεκινάω την καριέρα μου. Του δαμπάνει και γίνω καλό. Πάει να πει ότι πήρα εξέλιξη. Άμα ξεκινήσω. Άκουσα κριτική. Άκουσα άμα... τα δύνατα σημεία μου. Είναι και καλύτερα να ξεκινήσω μέτρια και να ανέβω παρά να ξεκινήσω σαν μεγάλο παικτάρα και να φύγω στη μέση του χρόνου και να γίνω να πούμε χειρότερο. Αυτό είναι το... ό,τι χειρότερο. Αυτό ακριβώς. Ό,τι χειρότερο. Αυτό ακριβώς. Γράφει στον κουλούρι. Ανεβαίνει, μπαμ, τα βάζει. Λιμιό ανεβαίνει και αυτό. Ανεβαίνει. Έτσι του θέλουμε του παίχτε. Ναι. Ο Άρτα κατεβαίνει να πω. Ο Άρτα κατεβαίνει λίγο μυαλού, όχι γιατί δεν έχει πόδι στο εγγονάκι. Ναι. Κατεβαίνει. Ναι, ναι. 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 Πες μου λίγο κάτι, γιατί εσύ συχνά πυκνά τα έχει βάλει με το Σουφού Πάοκ Νέα Υόρκη. Όχι, δεν φάζει, τον Ρουφιάνη. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Ρουφιάνη. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, έχουμε αλλαγή σελίδας λέει εκεί. Τι έχουν κάνει εκεί. Έχει αλλαγή. Μετά την επανασύσταση του Σούφου Πάουκ Νέα Υόρκη φιλοξενούνται νέα γραφεία λέει. Το Συλλόγου Ποντίων Κομνηνή. Ήρθε η ώρα να αλλάξει γραφεία. Θα δαγκώσαν το Σαββίδι σίγουρα, στο λέω εγώ. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Το δαγκώσαν κανονικά, στο λέω εγώ. Υπερατλαντικό δάγκωμα είναι αυτό, τι είναι δηλαδή. Άπλωσα τα δόντια, τα χέρια, έλα εδώ Σαββίδι, πού έχει καιρό να πάει. Του παίρνει ο Σαββίδι από εκεί, ναι, ναι. Του κάνει τα εισιτήρια, δεν είναι κακό. Του φέρνει εδώ, του δίνει το εισιτήριο, τζάμπα, πάνε έρχονται. Κοίταξε, είναι Ρουφιάνη. Και γιατί δεν θέλω... ρε φίλε, μια χαρά είναι τα παιδιά. Ξέρει ο κόσμο γιατί είναι Ρουφιάνη. Ξέρει ο κόσμο. Πάμε παρακάτω. Okay. Θέλω... Είναι σύνδεσμο φίλο και τα λοιπά. Ναι. Που δεν ασκαλώσω. Όχι, σαφώ. Να μαλώσω και να κάνω πώ του έχετε και του γλύφετε εδώ του συνδέσμου γιατί φοβάστε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Ναι. Καλά, δεν του γλύφει κανένα, μην νομίζει. Ο σύνδεσμο δεν γλύφεται κανένα. Ο σύνδεσμο και ο σύνδεσμο. Είναι πολλοί και δεν γλύφεται κανένα. Δεν γλύφουμε κανένα σύνδεσμο, του κάναμε πολύ μεγάλη αβάντα, του βάλαμε πάνω από τι ομάδε μα. Κακό. Αυτό ήταν και το λάθο πολλών ομάδων. Να βάλουν του συνδέσμου πάνω από τι ομάδε. Αν θέλετε μεγάλε ομάδε. Κλείστε τους συνδέσμους ή αφήστε τους εκεί στην κερκίδα. Ναι. Άστε το στην κερκίδα, όχι, στην κερκίδα να υπάρχουν. Τους θέλουμε. Εντάξει. Να οργανώσουν, να φτιάξουν τα δικά τους κομμάτια. Τους θέλουμε στην κερκίδα. Α, τους θέλει στην κερκίδα. Θέλω, λέει, υπογραφές από τον Μπράγκο για Σιώβα. Σιωπή, ο κόσμος θέλει. Τι παίχτες. Τι, ναι. Σιώβα, Σιώπη, Κερίκε ή Μασούρα. Αντί για Μαλεζά, Σαχόφ, Ουάρδα. Το κουμπαράκι σου λέει συμφωνεί, εγώ θα το έκανα. Λέει. Λοιπόν. Θέλει και Σιώπη εδώ από την στα 23. Είχα, πώς δεν είχα. Στα 30 την ξανά έχεις μετά. Όχι. Ούτε τον Ενρίκε τον θέλω. Όχι, βέβαια κάποιες σχέσεις μπορεί να πηγαίνουν ερχόντουσαν. Να είχαμε αυτή την αρρώστια. Τώρα μπορεί να σε πήρα τηλέφωνο να βγείτε να πιείτε δύο ποτάκια. Δύο ποτάκια μετά ξανά μάνα. Αυτά τα είχαμε. Και μετά από δύο χρόνια πάλι. Ξανά μάνα πάλι. Εντάξει, ναι. Αντί μία φορά να βρεθεί θέσα, όχι ολόκληρη σεζόν. Όχι. Όχι, δεν θες να. Τι να τον κάνει τον Ενρίκε. Δεν τον θες τον Ενρίκε. Όχι, δεν τον θέλω. Τον είχα. Έπαιξε πολύ λίγο ρεσί. Ένα εξάμεινο στον ΠΑΟΚ. Δεν τον θέλω. Δεν το θες. Δεν τον θέλω. Εμείς οι του ΠΑΟΚ, να ξέρεις, επειδή είμαστε λίγο προσωπολάτρες, ναι. Τον γουστάρουμε γιατί έβαλε αυτό τον γκολ ωραίο Σινάικ. Προσωποβλάχη. Την κολάρα που έβαλε Σινάικ. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είστε. Στο τελικό του Βόλου. Προσωποβλάχη. Τι, ναι. Τρία μέτρα offside ήταν. Έλα, τι έβαλε τον γκολ. Ίσα μια τριχιά ήταν τώρα. Το έβαλε όμως, πετάχτηκε. Το έβαλε, πετάχτηκε, ήταν μια τριχιά. Ήταν ανάποδη κίνηση. Όποτε μας βολεύει κάτω είναι ανάποδη κίνηση στους κάτω. Έκανε ακριβώς ανάποδη κίνηση. Ήταν οριακά offside. Δεν το είδε ο άλλος, μπερδεύτηκε, πήγε σπίτι του. Έχει πάρει ομάδα με τόσα μέτρα γκολ offside κύπελο. Ού! Μόνο! Η ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μια φορά η ΑΕΚ. Ναι, με τον Ατρόμητο. Κατάπτυστο το φτύνα με το κύπελο. Ναι, τι λέμε. Αλλά εσύ το πήρε πανηγύριζε. Εγώ το πήρα πανηγύριζε.
πέρυσι ΝΑΕΚ, το πήρα πέρυσι μεγάλο αντίπαλο. Το πήρα με τον Ατρόμητο, τον Τρομητάκο ή με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, και καλά να βάλει ΑΕΚ γκολ με τον Ατρόμητο offside. Το πλήρωσε με τον Ενρίκε. Το πλήρωσε με τον Ενρίκε. Δανεικά είναι αυτά. Όπως πέρυσι το πήρε έτσι, φέτος θα το χάσει κοσμικά. Άλλα θέματα. Τι έχουμε. Λοιπόν, να πάμε άλλα θέματα. Πάμε. Κοιτάζει Μάζουρε Κοζουνίδης. Τι είναι ο Μάζουρε. Του παρατολικού παίκτη που πάει πολύ καλά, ο επιθετικός. 4 γκολ σε 10 συμμετοχές. Γιατί έχει πρόβλημα προς τον κόλο. 25χρονος Αργεντίνος. Καλά, ο Ζωνίδης από τον Εύρο είναι. Ψάχνουν παίκτη εκεί μπροστά. Εδώ χθες έγινε χαμός στην Αθήνα. Από τον Εύρο είναι ο Ζωνίδης. Ναι, Ευρύτης είναι. Εντάξει, δηλαδή δεν έχουν μυαλό στον Εύρο. Δεν έχουν μυαλό στον Εύρο. Γιατί, για δώσει λίγο να καταλάβει. Καταρχήν την ΑΕΚ την τίναξε τα μυαλά, τα βιολογικά, τα πέταλα σε 2 μήνες. Την τίναξε. Την ΑΕΚ. Την τίναξε τα πέταλα. Τη τα τίναξε πρώτα ο Σωτήρης Μουστάκας, όπως το λένε, ο Χιμένεθ. Χιμένεθ. Ναι. Ο οποίος ακούγεται, να ξέρεις. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο περίπτωση. Ναι. Και δεν είναι βλάκας ο Χιμένεθ. Να ξαναγυρίσει έτσι πίσω. Μα έφυγε επειδή ήταν ο Τσιγκουναράς. Δηλαδή, τι έγινε. Δηλαδή, ο Τσιγκούρης Κουβαρντάς γίνεται. Δεν γίνεται, συμφωνούμε 100%. Αλλά θα μπορούσε ο Μελισανίδης εκεί στο pit stop που κάνανε ναι. τον Σεπτέμβρη να ναι. του πάρει 2-3 παίκτες να ηρεμήσει λίγο η ομάδα. Δεν το έκανε. Ναι. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Χρειαζόταν 2-3 παίκτες να πάρουν κι άλλοι ανάγκες. Έφυγε, πίεση Λας Πάλμας. Ναι. Την έριξε κατηγορία και θα γυρίσει. Όχι, δεν την ρίχνει κατηγορία, μην είμαστε δίκαιοι. Απλά δεν κάνει πρωταθλητισμό όπως το περίμεναν. Τέλειες. Εντάξει. Απλά είναι. Προπονητάρα είναι. Για μένα. Για συγκεκριμένε ομάδε. Για ομάδες. Ελλάδα, ναι. Είναι προπονητάρα. Ναι, ναι. Έχει τακτική, έχει το μυαλό του πώς θα προσέξω τα νότα μου. Αλλά μπροστά λίγα πράγματα, σου κάνω ένα γκολ. Το υλικό που του δώσανε, καλά το πήγε ο άνθρωπος. Ναι, σαντίζει λίγο. Σαντίζει λίγο. Σάντος. Να βάλω το μισό μηδέν πίσω να κρατήσω το μηδέν. Σαντίζει ο Σάντος. Ο Σάντος. Πήρε. Ναι, μαζί σου είμαι. Σαντίζει ο Χιμένεθ. Ναι. Πήρε κύπελο. Πήρε πρωτάθλημα. Πήρε. Πάρα πολύ ωραία. Όποιος προσέχει την άμυνα, ο Μέλλα σαντίζει. Όχι. Όχι, δεν σαντίζει. Στο Πανετολικό. Ναι. Στο πω εγώ το έργο. Ψιλοσαντίζει. Ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, όχι, αλλά προσέχει την άμυνα του Λουτσέσκου. Ναι. Είναι προσεκτικός. Πολύ την προσέχει την άμυνα. Προσέχει την άμυνα. Εκεί είναι η δύναμη του Πάου, για όσο το έχω καταλάβει. Είναι πρωτάθλημα πέρσι τα χαρτιά. Το έχασε, θα το πάρει και φέτος. Ναι. Ο Παντελίδης. Νταμπλ δηλαδή πέρσι έκανε παραλίγο. Ο Παντελίδης. Σαντίζει. Ναι. Σαντίζει. Για αυτό βγάλει τον Άρη στην Ευρώπη. Το κατάλαβες. Α, θα τον βγάλει τώρα με λες. Ναι, με τον Ερέρα θα κινδύνευε. Με τον Πάκο θα κινδύνευε. Τον κάνανε τον Ερέρα αυτή η άμπαλη Αριανή, τον προπονητάρα. Βάισβάιλερ. Βάισβάιλερ. Ναι. Διώξαν τον Τζατσέφκι να πάρουν τον Πεπέ Σασία που είναι 3 μπουκάλια ούχη στην Καθισιά και μέσα στην Μπενφίκα λέγανε, έπαιζε με 2 φόροι άλλοι και λέγανε ο Μιχαλίτσος με το Φυρό και το Βένο, λέγανε τον προπονητή τι να κάνουμε. Ξέρω εγώ, γύρνα εσύ λέει. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε, πήρανε πρόκληση και ως προπονητή. Σωστό. Πεπέ Σασία. Τζόνι Γουόκερ, να το βάλουμε το κόκκινο, το κόκκινο θα λιποθυμήσει. Κόκκινο καημένο τώρα, μα κοιμάται, ναι. θα έχει ξυπνήσει, θα βλέπει όλα 3-4 φορές το. Άμα ναι. το ρωτήσει το κόκκινο. Ναι. Από τις 7 η ώρα, παλικάρι μου. Κακομοίρης να το λυπηθεί. 7 η ώρα. Τρέχει τώρα, από ό,τι έμαθα, τρέχει για θέματα τέλος πάντων υγείας του φάδερ, από ό,τι γνωρίζω. Έτσι. Εντάξει, είναι στα τρεξίματα. Εντάξει, λοιπόν, φίλε, τι έκανα. Και εμεί 140 χημεθεραπείες πήγαμε. Χαράματα κολλήσαμε γι' το ξέρω. Ας τρέξει κουφάλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, μια που ήμασταν σαν τη ΑΕΚ. Ναι. Υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια του παιχνιδιού ΑΕΚ Μπάγερν. Ναι. Οι φίλοι της Μπάγερν έβγαλαν και πανό ότι εμείς πήραμε εισιτήρια ολόιδιο με αυτά των φίλων της ΑΕΚ στις ίδιες θέσεις, στις αντίστοιχες κερκίδες. Με 15 ευρώ τα έπαιρναν οι αξίδες. Με 35 τα πήραμε εμείς. Κοίτα, τα καπέλα ναι. είναι γνωστά. Και σε παράγοντες και σε συνδεσμίτες. Ναι. Σε Έλληνες παράγοντες και σε Έλληνες συνδεσμίτες. Κάντε αυτά όμως τώρα στους Γερμαναράδες. Επειδή τώρα είστε, ναι. Είμαστε σε, πώς το λένε, σε μνημόνιο. Ναι, ναι. Και επειδή οι Γερμανοί, ξέρεις, δεν μας γουστάρουν καθόλου, θα έπρεπε ο Τσιγκουναράς να ήταν πολύ περισσότερο προσεκτικός. Με τους Γερμανούς. Ναι. Οι οποίοι έχουν στο παρελθόν ναι. πάρει αντίστοιχη υπόθεση με την Άντερλεχτ. Έτσι. Που τους γύρισαν, βγήκε η απόφαση και να είχα χρεώσει 25 ευρώ τα εισιτήρια των Γερμανών, ενώ πάλι έκανα 15. Έτσι. Και βγήκε η απόφαση και τους πλήρωσαν τα 25 όλα. Τώρα που είναι να τα πάρουν πίσω τα λεφτά οι Γερμανοί, ναι. σίγουρα τους κάνει κανένα συσίτιο. Μα μαζεύει καλά φράγκο ο Μελισανίδης, γιατί από την τσέπη του. Τώρα θέλω να το δω που να τα βάλει από την τσέπη του. Με τους Βαβαρούς. Η Μπάγερν, η οποία είναι ναι. η πιο κερδοφόρα επιχείρηση ποδοσφαιρική στον πλανήτη, δεν έχει... ανακοίνωσε 657 ναι. εκατομμύρια έσοδα. Εκεί δεν ναι. έχει. Ο Φέτης είναι φίλος μας. Όχι, δεν έχει. Εκεί ο Φέτης. Και το Γερμαναράς με τη φτέρνα που είναι 100 κιλά η μία και το δάχτυλο του ποδιού είναι 48 κιλά το άλλο. Ναι. Και σου λέει, έλα εδώ, Γκέλ Μπουρντάν, κύριε Μελισανίδη. Κάνει το μάγκα εδώ στην Ελλάδα επειδή βρήκε το κράτος μπορντέλο. Έχει θέματα ναι. γιατί η Μπάγερν έχει ξαναδικαιωθεί με την άδεια, το ξαναλέω σε αυτό το θέμα. Έτσι. Δύο λέει έφυγαν βράδυ λέει, από τον Άρη. Βέβαια για τον Πάκο Ερέρα είπαμε ότι έφυγε ο ίδιος εν τέλει. Δεν έτσι, τον έφυγε. Άσταρα, δεν τον έφυγαν. Όχι, το διώξανε. Αυτός, το διώξαν, αυτός ο βρωμόγερος τώρα επειδή το φέρει βάρεως, ξέρει ναι. μέσα του τι κατοψυχιάει για τον Άρη.
Ναι, λε. Ε. Θα του πάρει και τον Μπρούνο. Θα του πάρει και τον Ματέο Γκαρσία. Τον Γκαρσία Μπρούνο δεν νομίζω να μπορεί να τον πάρει. Τον Ματέο Γκαρσία που ανοίξει λασπάμα, ναι. Θέλει να του κάνει ζημιά αυτό τώρα. Μέσα του, στην κρεβατοκάμαρα, με τη γυναίκα, ξέρω εγώ, ή άμα στον καναπέ μετά από τόσα χρόνια κοιμάται στον καναπέ 65 χρονών. Λογικά καναπέ. Στον καναπέ, καναπέ θα λογικά ή άλλο δωμάτιο. Στο άλλο δωμάτιο και τα λοιπά. Μπορεί να φωνάζει τη γυναίκα στο άλλο δωμάτιο. Του ξεσκίσω. Ναι, αγόρι μου, του λέει, μη στεναχωριέσαι. Σκουλίκια. Και εδώ τα βγαίνει, έχω άριστε σχέσει και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσει τέτοιο τύπο. Ο οποίο είναι διπρόσωπο. Δολοπλόκο όμω. Ναι. Δεν μ' άρεσε η μάπα του, δεν μ' άρεσε αυτή την άποψη. Ποιο άλλο λέει έφυγε έτσι, ενώ έπαιζε μπάλα και ουσία μηδέν. Όγιο. Έτσι, έπαιζε μπάλα. Καλό ποδόσφαιρο. Οι άμπαλοι δεν τον αγαπήσαν τον Όγιο και αυτοκτονούσαν. Έπαιζε μπάλα όμω. Ναι. Και μετά τον Όγιο, ποιο ήρθε και πήρε την ομάδα για την πήγε τρένο. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα του προπονητή. Ο Τσιόλη ήταν. Ο Τσιόλη. Ούτε αυτό είχε κάνει τρένο. Και αυτό στην άγνοια. Ο Τσιόλης είναι γενικά καλά, έχω την εντύπωση. Είναι ένα πολύ μέτρο προπονητή, ο οποίο έκανε λίγα πράγματα με τον Βόλο τότε. Είχαν εκεί με τον Βόλο. Ποιο Βόλο, ρε, ο Μπέο έκανε. Ναι, ακριβώς. Τη σύνθεση. Ναι, ακριβώς. Του κάνα προπονητέ, θα πούμε. Σωστά μιλά. Ο Μπέο ήταν προπονητή. Άιντε, μπράβο, ο Τσιόλης. Ναι, έχει δίκιο, Κωνσταντίνο μου. Λοιπόν, αποθέωση του Πρίγκοβη από του Σέρβου. Τον χαρακτηρίζουν ω πλέον καθοριστικό και ω αδικημένο ποδοσφαιριστή. Καλό αυτό. Βέβαια, καλό αυτό. Έτσι έβαλε γκολ ασίστ, τα είπαμε και νωρίτερα, αλλά υπάρχει αποθέωση από όλα τα μιμιέ. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Έτσι ξέρεις είναι να έχουν πολλές απαιτήσεις από σένα και να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Ή να είσαι αδικημένος και να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Να είσαι αδικημένος και να τους κάνεις τη δουλειά και να πει, είδατε. Ενώ αν είσαι, κατά κάποιο τρόπο σε περιμένουν να τους ξελασπώσεις, ντε και καλά, ότι είσαι εσύ, ας πούμε, δεδομένος. Ναι. Ο δεδομένος πάντοτε είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αποθέωση για τον Πρίγκοβης, τα είπαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και μετά το διαφημιστικό. Ακούστε λίγο κάτι όλους εσάς που σας ενδιαφέρει. Το νέο Xiaomi Mi 8 Lite βρίσκεται ήδη στα καταστήματα WIT. Είναι το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8. Εστιάζει στο καταπληκτικό design και στο camera experience με δύο νέα χρώματα, Dream Blue και Deep Space Gray. Σου σήμερα ένα κατάστημα WIT. Απέκτησε το ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Και με 24 άτοκες δόσεις θα επιστρέψουμε αμέσως το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Και με γραμμές και με κουβεντούλες. Ευχαριστώ ρε Βουνό Σαρόκη και Ερνάντεθ ήτανε. Σωστά. Λοιπόν, μικρό δελτίο ειδήσεων. Μικρό όμως, έτσι. Μονόλεπτο το πολύ. Το πολύ μονόλεπτο. Καλώς μας μπούκα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 13 μετά τις 9, καλό πρωινό να έχετε, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool, Καζαμπάκα στα πλήκτρα και η καντίνα Pit Stop σας περιμένει, μας περιμένει όλους φίλες και φίλοι για καφεδάκι, για φαγητό, για τσιγάρα, για αναψυκτικά, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Λοιπόν, να θα ανοίξουμε γραμμές. Ναι, για πέμπτα σε Ξάνθη με αναπηρικά καρότσια θα έρθει. Τι πράγμα είσαι. Εγώ όμως τα λέω όλα. Τη Δευτέρα θα σου είπα ότι θα τραυματιστούν. Ναι, το είπες. Για πες, εγώ είμαι δίκαιος και σωστός. Άνοιξε καταρχήν γραμμές άμα είναι. 90-90-90. Έχουμε θέμα. Ένα Σιριζέος να πάρει τηλέφωνο να πει τι καλά που περνάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι τρελάθηκε εδώ η Μακεδονοβλάχη δική μας. Τι δική και η ΣΥΡΙΖΑ πάλι Μακεδονοβλάχη. Μακεδονοβλάχη, άμα του δώσει δύο τενεκέδες λάδι. Λάδι. Όπου θέλει. Θα του πάρουμε λοιπόν. Ο Ράσταβας δεν υπολογίζει τον Φασίδη, ναι, τον Τελούκας, ναι, αυτά τα ξέραμε και τον τιμωρημένο Αλμίδα. Ναι. Απλά προσθέθηκαν ο Σιλά, ο Μπρίτο και ο Σαρπόγκ. Τι θες να δει, οι κάλλοι και τα νύχια έμειναν. Θα πάθει καμιά αυτή και ο Παξεβανίδης καμιά δηλητηρίαση. Ναι. Ο Λυσγάρας θα πονάει η φτέρνα του. Έλα, ρε, θα του κερδίσετε, μπορείτε έτσι να του κερδίσετε. Όπως θες. Άμα θέλει να πάρει και δανεικούς από την Μπαρτσελόνα, του θέλει. Και οι άλλοι λείπαν, αλλά ένα έφερε με τον. Με ποιον, με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Ναι, αν παίξει εργοτέλης Ξάνθη, με αυτή την Ξάνθη, ποιο θα κερδίσει. Ο Εργοτέλης μπορεί να του κάνει καμιά κηδεία. Ο Εργοτέλης εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ομάδα, έτσι δεν το συζητάω. Λοιπόν, Κρέσπο. Να πούμε λίγο για την επικαιρότητα. Γρήγορα, ο Κρέσπο, ναι, ο οποίος χθες χτύπησε και, ναι, σήμερα θα μάθουμε τα νεότερα. Μπορεί να είναι εκτός ο Κρέσπο, είναι απώλεια. Ποιο θα βάλετε εκεί. Τι ποιο θα βάλω, το Χατζερίδη θα βάλω. Δεν έχω και πολυτέλεια. Εντάξει, άμα τραυματίσει ο Χατζερίδης. Είχε ενοχλήσεις. Ναι. Αποχώρησαν την προπόνηση, εντάξει, στον ραπτικό μη, στο δικό σου μη. Το ήξερε ότι έχει και μη.
Εγώ δεν ήξερα τι από τι πάσχω και μου διάσει το χέρι μου. Στο βρήκαμε. Κάνα στη φυσιοθεραπεία, ναι. Πήγαινα και τίποτα. Έχει ραπτικό μη. Λοιπόν, ο ραπτικό μη του Κρέσπου έχει θέματα στην περιοχή του ισχύου. Είναι. Ναι. Σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση και θα μάθουμε αν θα παίξει ο Κρέσπου. Είναι απόλυτο. Εγώ ριζίτιδα. Ριζίτιδα, ξέρει. Γιατί ναι. Εγώ μου τι είναι αυτό, ριζίτιδα. Μια κύλη να πάμε γρήγορα στην γραμμή. Κύλη εδώ πίσω, από τον box, ναι. Εδώ πίσω στον Αυγένα. Έκανε τον Εύρο. Και τον Εύρο με έκανε μια μικρή μειοπάθεια εδώ στο. Σου στο λέω, χέρι. Πρόσεχε αυτό το χέρι εκεί. Τώρα εντάξει είναι. Θα μπω στου μαγνήτε εκεί σε έναν γιατρό. Πώς το λένε, φυσίατρο, πώς το λένε. Φυσικό θεραπευτικό. Φυσίατρο. Α, φυσίατρο, άλλο είναι αυτό. Άλλοι γιατροί. Πάμε γραμμέ γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουν να πραγματευτούν σήμερα οι φίλοι μα. Θα του δώσουμε καλημέρε. Δύο λεπτά ο καθένα. Ναι, και να μην του πέφτουμε από πάνω γιατί μου τη λένε. Δεν μα αφήνει να μιλάμε. Εσύ φτε. Και εσύ. Και εγώ. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Γέρετε. Ναι, καλημέρα, γεια σα. Καλώ να. Λοιπόν, γλυκέ μας κύριε, σας ακούμε. Ωραία για εσείς που κάνει ο Μπρίγιοβιτς με το δεξί του πόδι από αριστερά και βγαίνει τον κόλ. Εσύ δεν τον πολύ πας τον Μπρίγιοβιτς βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία το καλό, θα το σημειώνουμε. Ωραίος. Όπως και ο Μπέργκε έβαλε δύο γκολ σε δύο αγώνες. Ναι, τα έβαλε όντως. Και έγινε αιτία να περάσει η ομάδα του. Στην πρώτη σειρά. Υπάρχει επίσης μια εκπομπή αθλητική στο Sky που δείχνει τα 10 καλύτερα γκολ στον κόσμο που επιλέγουν. Ναι, ναι. Και αρχίζει 19. Top 10. Και φτάνει στο πρώτο. Ναι, ποιο ήταν. Ποιο ήταν. Ναι. Μπρούνο Γάμα με την κοινή. Είπαμε είναι κολάρα αυτή. Ειδικά η κίνηση του την κοινή με το τακουνάκι είναι ασύλληπτο. Άσου, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι θα βγει το γκολ της χρονιάς στην Ελλάδα. Καλά, δεν ξέρουμε. Κοίταξε, τώρα αυτά τα top 10 επιλέγει. Πετάει η Arsenal κάτι γκολ η City με συνδυασμούς 4-5 παιχτών. Στο φιλαράκι μας. Καλό για την Ελλάδα, ναι. Καλό, αλλά αυτά τα γκολ τα επιλέγουν ουσιαστικά κάποιοι παρουσιαστές, παραγωγοί, okay, κάνουν μια για το ελληνικό πρωτάθλημα για το 18. Α, για το 18. Εντάξει, okay, ναι. Ναι, 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 okay. Για το 18. Αλλά σ' άρεσε ο Μπρίγιοβιτς. Σ' άρεσε ο Μπρίγιοβιτς τώρα. Ναι. 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 Εντάξει, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε. Πάμε, επόμενο φίλο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε μου. Από εδώ Πολυτεχνείο, εδώ νοσοκομείο σε λίγο. Ο γιατρός, κτηνίατος. Πού είσαι ρε γιατρέ. Όχι φίλε, κάνεις λάθος. Από εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Κολοχανείο. Ναι. Εντάξει, τώρα σε έχω στείλει μήνυμα. Ήμουν χθες πάνω στην πόλη. Δεν το πήρα. Θα το διαβάσει κάποια. Όχι, ξέρεις τι έγινε. Κάπου πατήθηκε το τηλέφωνο μου, κάποιο κουμπί πατήθηκε εσένα και στον Καστοριανό και δεν μπορώ να πάρω μηνύματα ούτε τηλεφωνήματα από σένα. Ο γιος τεχνολογίας. Και θα βάλω εδώ το μαύρο τώρα το μεσημέρι να μου τα κάνει. Ποκολόκο λοιπόν, θα σου φτιάξει. Ναι. Έλα γιατρέ, έλα γόρι μου, έλα. Μην ψωνείς από Πανιόνιο. Μην ψωνείς από Πανιόνιο. Δεν ξέρεις το Σιώβα, κανείς δεν έχει πιάσει από το 11 και μετά. Γενικότερα όσοι πάνε Πανιόνιο. Κάτσε τώρα, εγώ θα αντικρούσω εδώ τον γιατρό. Κάτσε να ακούσουμε. Βιολογικά στον Πανιόνιο, ναι. Άκουσε με λίγο προσεκτικά. Ναι, ναι. Και μόλις φεύγουν από τον Πανιόνιο, βιολογικά κάπου το χάνουν. Ναι. Δε οικονόμου που πήγε στον Παναθηναϊκό. Οικονόμου είναι με τριούμπα μεγάλη. Μεγάλη. Με τριούμπα, εγώ θα σου πω άλλους όμως. Δε Σάμαρη. Δες Μανιάτη, γενικότερα, ό,τι φεύγει από τον Πανιόνιο πέφτει βιολογικά. Ναι. Το κλείνω εδώ. Βέβαια, εγώ έχω ένσταση εδώ. Ο Μανιάτης πήγε στην, έκανε πορεία με τον Ολυμπιακό. Ο Σάμαρης πήγε Μπενφίκα 15 εκατομμύρια. Ο Ανσαριφάρ. Σκέψου κάτι, ναι. Θα σου πω ένα όνομα. Σπυρόπουλος. Θυμήσου το. Πανιόνιο ήταν κι αυτός. Ναι. Καλά, ο Σπυρόπουλος κι αυτός με τριούμπα. Μην ψωνίζεις από εκεί. Μια δευτερόλεπτα έκανε την αντεπίθεση στην Ξάνθη μέσα. Ναι, αλλά σας κάρβωσαν όμως εσείς, Ξάνθη, γιατρέ μου. 117 μέτρα τα κάλυψε σε 9 δευτερόλεπτα. Ναι. Μπάλα και παίχτες. Δεν υπάρχουν αυτά βιολογικά στη Super League. Ναι. Το κλείνω εδώ. Το κλείνεις, οκ. Okay. Μάζουρεκ. Ναι. Μάζουρεκ, τελευταίο. Ανοίγει θέμα Μάζουρεκ πριν το μάτσο το Πανετολικό η ΑΕΚ. Καλά, αφού είναι το φιλικό της, έχει με Λαμία, με Πανετολικό, αυτά τα ξέρουμε. Πάει να κάνει θέμα στο Πανετολικό. Μάλλον φοβάται το μάτι στο Αγρίνιο. Δεν μας τα λες αυτά, μάτι. Κουμπαράκι μου. Πρέπει να βγει ο γιατρός για να τα πει. Μπράβο, γιατρέ μου. Γιατρέ, κάτι τελευταίο. Τελευταίο. Θα κάνουμε το Μαρμίτα Show και θέλουμε την παλιά παρέα τη βραδινή. Κάποια, όχι τόσο βαριά νύχτα. Να κάνουμε. Μέχρι τις 11 δηλαδή. Ναι, για να μπορούμε να παίρνουμε και από web, από φίλους από το εξωτερικό να βγαίνουν και να μιλάνε. Ναι, ναι. Τις Τετάρτες θα είσαι.
Μέσα. Με έναν γιατρό μ' αρέσει, το ξέρει, τα έχω πει. Μ' αρέσει, είναι μπαλαδόφατσα. Άσχετα αν διαφωνώ σε κάποιον. Τα λέμε βέβαια, θα χαρώ να σε δω, αγόρι να μου, να σε καλά. Να σε καλά. Τετάρτες με γιατρό. Ναι, είναι ωραίο. Έχει άποψη, τεκμηριωμένη, νιώθει από ποδόσφαιρο. Άσχετα αν διαφωνώ εγώ σε κάποιον. Άλλο αυτό. Καλημέρα, πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Έτσι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσείς κυρία Δώρα τι κάνετε? Πώς είστε? Σηκώθηκα πρωί και το γαλλικό καφέ έφαγα, το τόσο μου το έφαγα. Είσαι αρχοντογυναίκα. Α, και γαλλικό κουρασανάκι, και κουρασανάκι, γαλλικό καφέ, είσαι αρχοντογυναίκα. Πώς θα γίνει? Πάμε καμιά βόλτα τώρα. Συνήθισα. Καλά, δεν είχε πώς, δεν είχε πώς είναι που είχε καλά. Α, μάλιστα. Κυρία Δώρα, λαϊκή αγορά, τίποτα, ψωνίσουμε κανένα μπρόκολο, κανένα λαχανικό, τίποτα. Η νύφη τα καθαρίζει αυτά. Α, αύριο, αύριο. Για πέμπτη έχουμε λαϊκή. Ναι, εντάξει. Σ' αγαπάει η νύφη σου δηλαδή? Πριν πήγαινα εγώ. Σ' αγαπάει η νύφη σου? Πάρα πολύ. Άρα είσαι καλός άνθρωπος. Τρομερός άνθρωπος. Μπράβο, προσέχε το γιο και όλα καλά, ε. Έτσι. Όλα. Μπράβο, κορίτσι. Ξένη είναι η νύφη σου? Γιατί πόντια. Πόντια, ορίστε. Έχει πρόβλημα γι' αυτό. Γιατί έπρεπε να είναι ξένη. Η ξένη πόντια θα ήταν. Έγινε. Έγινε γλυκιά. Κυρία Δώρα, σήμερα 7 η ώρα έχει Άρης Λουκόιλ. Τι πράγμα είσαι. 7 η ώρα Άρης Λουκόιλ. Τι πράγμα είναι η ξένη πόντια. Και 9.30 έχει Τενερίφη Πάου για του μπασκετικού όλα αυτά. Γελάει ο άλλο. Θα τα δει, ε. Τα βλέπω. Το ξέρω, κοριτσάρα μου. Ο άλλο εδώ έχει κλάψει. Κλαίει από τα γέλια. Λέει η ξένη πόντια θα ήταν η νύφη. Προβληματική θα είναι. Γιατί ρε φίλε, μπορεί να καλώ ο γιο. Δεν θα πει να ψωνίζει την πεθερά. Θα τη βάλει κινήνο, ρε τρελό. Για νορμάλ. Α, τη ξέρω από μικρό κοριτσάκι. Εντάξει. Πόντια ήταν από μικρή δηλαδή. Να σε καλά, κυρία Δώρα μα. Να σε γλυκιά μου, να σε καλά, γλυκιά. Τι είναι αυτά που λε, ναι. Κοίταξε. Όλα τα ακούει, δεν ξεφεύγει τίποτα. Εντάξει. Η πόντια θα ήταν η ξένη. Υπέροχη η πόντια λένε. Ναι, υπέροχη. Η πόντια η γλυκιά μου ή θα είναι πάρα πολύ καλή ή θα είναι καθήκια. Μεσαία τάξη δεν έχει. Ναι. Και συνήθως είναι καθήκια οι περισσότεροι. Ένα 80%. Γιατί ρε, κακό ψυχή. Ναι. Καλή και κακή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Δώρα. Ο Χθινίατος είναι γιατρός σε στρατόπεδο, ρωτάει ένας φίλος. Είναι στρατιωτικός γιατρός μέσα από τη σχολή τη ΣΑΣ. ΣΑΣ, μάλιστα. Ναι, γιατί προφανώς μάλλον μπορεί να το γνωρίζει. Ένα και μου στείλει μήνυμα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Είναι επιστήμον. Ναι, και είναι μπαλαδόφατσα. Εγώ τον ακούω τον γιατρό. Μου αρέσει ο γιατρός. Να ξέρεις. Καλημέρα. Χαίρετε. Έλα, καλημέρα. Καλώ τον ρε. Γεια σου, Ζαπίδη. Καλώ τον Βάζε πρίζε, εσύ, βάζε πρίζε. Θα παίρνουμε τηλέφωνα. Εσαι θέλουμε, ρε φίλε, αφού σε γουστάρουμε. Το Ζαπίδη τα λέω, το Ζαπίδη δίπλα σου. Α, εσύ ο Ζαπίδη, τα ξέρει. Ναι. Έλα, Ζαπίδη. Δεν μου λε. Ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι, ξέρει, Αργιανό και Ξάθη. Ναι. Α, είσαι και Ξάθη, αυτά δεν μα τα λε. Ναι. Πε τα αυτά, ρε φίλε. Πανοράματο, τα ακούμε σήμερα, το Σαββάτο. Θε τρίγωνα, σε κεράσω Δευτέρα. Τρίγωνα πανοράματος. Σουτζούκ Λουκούμ θα σε κεράσω. Θα περάσει η δουλειά αλλιώς. Ναι. Θες να σε. Στην Κατρική τι λένε την Ξάρτη? Καλά, κάθε εβδομάδα είσαι και δύο ομάδες. Στην προηγούμενη αγωνιστική τι ήσουν? Πάντα. Έτσι. Είσαι Άρης. Στην προηγούμενη πανετολικό. Ο Πάοκ με θυμίζει Άρης αυτά τα μάτια τα μικρά των Ολυμπιακών, φίλε. Μ' αρέσει πολύ, λέει Ξάρτη. Τραυματία, θα το χάσω που θα το χάσω. Κάτσε, τι λέει εδώ ο φίλο. Ο πρόεδρο έχει τη δουλειά στην Αθήνα. Πού θα πάει να δει, δηλαδή να μην πάει σε γήπεδο? Αναπάει στο γήπεδο. Σου ήταν να δει κανένα ματσάκι. Τι σου ήταν, πρώτο τραπέζι ήταν κάτω εκεί με το Γιαννακόπουλο. Τι έγινε, δηλαδή εδώ άρεσε ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει, θα. Α, δεν τον πειράζει, ορίστε. Το είδες, φιλικό, το είδες. Δεν τον πειράζει, μόνο ο Σαββίδης άμα έχει καμιά δουλειά τον πειράζει. Ναι. Α, δεν πειράζω. Το φιλικό το είδε, φιλικό το είδε, άρεσε ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν ήταν φιλικό. Ε? Όπως δεν ήταν φιλικό, ούτε το Ατρόμητο Σπάουκ δεν ήταν φιλικό, κανένα δεν ήταν. Όσο φιλικό ήταν το Άρης Σπάουκ, ήταν και το Άρης Ολυμπιακός. Σουτζούκ Λουκούμ, έλα, ψηλέ! Ψηλέ να σε κεράσω Σουτζούκ Λουκούμ Δευτέρα. Και όσο φιλικό ήταν και το ΑΕΚ Άρης. Και ποιο άλλο μας, το ΑΕΚ Άρης. Το Άρης Σπάουκ και το Άρης Ολυμπιακός. Πακέτο ήτανε. Είχαν ένα πακέτο. Πακετάκι, Black Friday, πώς το λέτε. Έτσι. Black Friday στα δύο πέρα ένα δώρο, ε! Άντε τώρα, ξυπνήσανε οι σουμπεράδες τώρα και κάνουν κριτική τον Καρυπίδη, γιατί βγήκε φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο. Όταν βγήκε φωτογραφία με τον Σάββα Θεοδωρίδη, τι κάνανε? Ναι. Η Μελάνη από το αυτό είχε στερέψει από το στυλό, να πούμε. Ναι. Παγώνουν άσχημα πάντως τον Καρυπίδη. Βέβαια ξεκινούν με ατάκες κατά του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Αναφέρονται, λέει, γι' αυτό σου κούει είμαστε ΠΑΟΚ. Άρα αν το φιλαράκι σου έχασε τα διχτάκια στο κεφάλι. Το να κάνει με τον Λαζαρίδη κάτι. Ναι. Καλημέρα, πάμε! Ναι. Ναι. Έλα ρε βουνό. Ναι. Βουνό, λοιπόν.
Άγω βουνό. Έλα, Σιρούλα μου. Σιρούλα σου. Ναι. Μάλιστα. Δεν ήμασταν μαζί στο στρατό! Εργατικό άνθρωπο. Εντάξει, εγώ είμαι 30 χρόνια και ζω 24. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, αλλά συμπήρε τον πλάχ και να σκοτώσει το λογαγό. Εμένα μέσα έλεγε και με φώναζε και πουρό όμω. Ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, άμα κάνει ένα μπουργκουμένο πάω, ο Λουτσέσκου θα φύγει. Όχι, όχι. 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 Γιατί. Γιατί ο Λουτσέσκου, φίλε, έχει συμπληρώσει ένα χρόνο με 38 παιχνίδια. Και μαντέψε λίγο τα στατιστικά του, 33 νίκες, 4 ισοπαλίες, μία ήττα εντός συνόρων. 38 μάτς, 33 νίκες, 4 ισοπαλίες, μία ήττα. Κοίτα, Μπουλκουμέ μπορεί να κάνει... Μία στον Αστέρα Τρίπολης, ένα χρόνο. Όταν πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα μαθηματικά, ναι. Σε κάνα μάτς στην Τούμπα, μπορεί να δεις και άλλα 2-4, ναι. Εκεί δεν θα το θεωρήσεις Μπουλκουμέ. Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω, θα... λέγε. Χαλαρό θα το θεωρήσω. Ναι, ναι, ναι. Λέγε, φίλε. Το Νουάρντα γιατί δεν το βάζει. Άντε είναι... πάλι με τον Νουάρντα, φαγώθηκε το Άλεξ. Άντε Νουάρντα, γιατί δεν αξίζει αυτός ο παίκτης. Οι τρελοί με τους τρελούς τα βρίσκουν. Τα βρίσκουν, ναι, τα βρίσκουν. Δεν μου λες, Άλεξ, ποιο είναι το καινούριο βιντεάκι που είπες στον Κωστή και μου το ζητούσα χθες και το ξέχασα. Τι σε είπε τελευταία. Τι τον είπες. Με το δικαστήριο. Με το δικαστήριο. Πες το λίγο, πες το λίγο να τα ακούσουμε, έλα. Έχω ένα δικαστήριο, λέει, αν μου βοηθήσεις να δεις τι έγινε. Πηγούσα μία γυναίκα και πέθανε και με έκανε μήνυση ο άλλος. Και μα από μένα τι θέλει. Λέω από σένα θα σου πηγούσα εδώ και ένα χρόνο και δεν έχεις πάρει τίποτα. Φύγε. Φύγε ρε εσύ. Δικαστήριο. Πες μάτρες, θα πεις εγώ μια χαρά ήμουν ε. το παιδί. Τι παιδί είναι αυτό. Καλημέρα ναι. Τι διαμάντη μου να δεις. Ναι, ναι, Βασίλη. Για Βασίλη. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα τζιτζιλιάριδες. Τζιτζιλιάριδες. Με προσέχει νύφο, με ψωνίζει. Ξένοι είναι, όχι λέει, είναι πόντια. Έχεις τρελαθεί με αυτό. Έλα τζιτζιλιάρι μου, έλα γόρι μου, έλα. Τι ναι. Κάνετε, καλημέρα, καλημέρα. Καλά, ναι. Σας ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο, μου αρέσετε πως τα λέτε. Μου αρέσει. Βαγγέλης από Καλαμαριά, αεξής με φιλοπαουκτσικά αισθήματα. Αυτό δεν γίνεται ρε Βαγγέλη, δηλαδή εδώ και δύο χρόνια. Γιατί έχουμε και διαρκεία. Εσύ φίλε μου, συγγνώμη, ναι, τι κουσούρι έχεις εσύ. Τίποτα. Τι εγώ είσαι. Εγώ μισός πόντες, μισός. Α, αυτό είναι το κουσούρι. Άρα έχει μισό κουσούρι αυτός. Κοίταξε, ναι. Μέχρι να έχουμε αυτές τις κόντες πάω ΚΑΕΚ, υπήρχε μια σχετική συμπάθεια με την ΑΕΚ. Περνούσε η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός ναι. Από εδώ. Τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχουμε σφαχτεί έχει δημιουργηθεί αυτή η ένταση. Είναι φιλικά αυτά, φιλικά είναι. Ναι. Εντάξει, ρε Βαγκό, και να το δεχτώ έτσι. Καλά τα λέτε όλα καλά. Ένα προβληματάκι πολύ μικρό. Εμένα μου αρέσει η μπάλα, είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Το κατάλαβα. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ απλά έχουν πάρει πολύ ψηλά τον Αμάνι. Λίγο χαλάρα, εντάξει, το πρωτάθλημα έχετε καλύτερη ομάδα, θα το πάρετε, αλλά χαλάρα. Λίγο να ρίξουμε. Τι Αμάνι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Γήπεδο κάνουνε. Yeah. Πρωτάθλημα θα πάρουν, ομάδα φτιάξανε, χρέη πληρώσανε. Yeah. Πρόεδρο, λεφτά έχουνε. Τσαμπουκά κάνει κατευθείαν στην Αθήνα. Και γουστάρουνε. Γιατί να μην είναι δηλαδή. Να κάνω ερώτηση. Άμα κοπεί κάποια στιγμή ο Τσαμπουκάς τι θα γίνει. Και εσύ άμα πάθεις ένα έβραγμα θα πεθάνεις τι θα γίνει. Εγώ είμαι μικρός δεν πάθανε. Πόσο είσαι. Πόσο με κάνεις. 45. Όχι πιο μικρό εγώ το κάνω. Πιο μικρό το κάνω. 79 γεννηθείς. Εγώ τον έκανα εκεί. 79 είσαι. Εντάξει, κοντά στα 40. Πάλι δεν καμιά καροτίδα. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Πάντως να σου πω κάτι φίλε. Όταν είσαι μάγκας μπορείς να τον κάνεις μάγκα κάτω. Όταν δεν είσαι κάτσε στην άκρη. Να σε καλά, αδερφούλη μου. Να σε καλά. Και ο Πάκο αυτή τη στιγμή μπορεί να τον κάνει το Μάκα, γι' αυτό κάνει και μαγκές. Έτσι δεν είναι Κωνσταντίνε. Κάνει και τον Τράγκα που. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Καλά κάνει. Βέβαια. Καλά κάνει. Τώρα που με παίρνει. Όταν το κάνω. Σε παίρνει. Βέβαια. Καλημέρες. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Ναι. Εδώ η Μαθία. Εδώ η Μαθία. Ναι. Λοιπόν, έχω κατασταλάξει σε κάτι που ακούω και από το ραπ και τον αγαπώ πάρα πολύ, πες το ραπ. Ραπ, σε αγαπάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Είναι παλικάρι. Παλικάρισε ραπ. Έχει ένα ελάττωμα, αλλά... Ένα δεν έχω μόνο. 40 πλεονεκτήματα και ένα μειονέκτημα. Ψεγάδι αυτό, κύριε. Το ψεγάδι ποιο είναι, το θρησκευτικό κομμάτι θα πει τώρα. Όχι. Δεν πάω εκεί. Α, συγγνώμη. Όλα, γιατί και μέσα στο... Στο θρησκευτικό που λέει τα παράδες είναι ρε, έχω παράδες λε γλεντά, άσε ρε. Ναι. Έριξα κάποιον ο οποίος αν είχε χρήματα θα με έκανε λιώμα. Ναι. Και τον έβαλα κάτω και τον χτυπούσα. Τον έκανε κόστος. Δεν είχε χρήματα ο καημένος, τι είχε παράδες ρε. Το χρήμα ρε. Αυτό κάνει το μαξούρι. Δεν έπρεπε να ήταν έτσι, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, το φτιάξαμε έτσι, πώς θα το αλλάξουμε τώρα. Έτσι είναι ρε πουλάκι μου.
Δυστυχώς. Κοίταξε, εγώ τώρα πήγα στο νοσοκομείο προχθές. Τι έπαθες? Κάτι έπαθα, λίγο κάτι, ξέρω εγώ, εκεί. Τα ουρά, τα ουρά. Πήγα στο νοσοκομείο, εκεί στο ΑΚΕΠΑ. Οχ, βγήκε ζωντανός. Έξω ήμουνα, περιμένω τίποτα. Ναι. Μόλις έβγαλα δύο χαρτάκια εκεί, έπαθα. Μπήκες, μην το λες παραπάνω, θα, όχι, θα μας πάρει η Μέρκελ και θα μας ζητήσει τα στοιχεία. Κλείσε, γιατί ο Κωνσταντίνης έχει εδώ και τα κλείσε ψυχούλα μου, να σε καλά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κωνσταντινίδη και Κώστα Ρατόπουλο. 60 δευτερόλεπτα. Έτσι στο production θα είναι μαζί. 60, 61, 62. Έχει βάλει χρονόμετρο εδώ. Λοιπόν, χωρίς πολλά, πάμε κατευθείαν Κώστα Κωνσταντινίδη. Αμέσως μετά το break συνεχίζουμε κουβεντούλα. Γλουγλουγλου, το ακούσατε το γλουγλουγλου, έχετε 5 λεπτάκια στα 3.90 για την μάχη της Γαλοπούλας Season 5, έτσι για να διεκδικήσετε και φέτος Γαλοπούλες μέσω του Μετρόπολης, μια προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζη Αγγελίδης, Φιλουπούπολιος 81, Απελόκηπη και Πολύ Καστροκυλκής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Ανακαλύψτε στην Wit Vision τον πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Από τις 16 Νοέμβρη ξεκινήσει η ιστορία. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wit Vision, ενώ μπορεί να μπείτε και στο κανάλι της Wit στο YouTube. Θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Αυτή είναι η Wit Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχεις πρόσβαση σε όλες τις αγαπημένες σειρές και ταινίες του Netflix. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Έτσι σήμερα γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις μας. Έτσι γι' αυτό και έχουμε να γιορτάζουν Παναγιώτες, Δέσποινα και δεν συμμαζεύεται. Τρίχες. Έτσι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, τρίχες. Ποιες ένοπλες δυνάμεις? Γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις. Όποιος θέλει μπαίνει στην Ελλάδα, όποιος θέλει βγαίνει. Τι ένοπλες δυνάμεις? Άμα... Καλημέρα σε Λεβεντόποδα, λέει ο Φερέτης. Μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα στο γλυκό μας αγόρι. 30 χρόνια δούλεψε, αλλά ήταν έξυπνος. Έξυπνος, φυσικά, ρε φίλε. Ήταν έξυπνος, ευθιέστατος. Και καλές μεταδόσεις. Στις παρελάσεις. Όχι. Πού? Στα μπάτσε, τον πρόλαβε στο Φερέτη. Τον πρόλαβα δελτίο ειδήσεων, τον πρόλαβα, ναι. Στο αθλητικό δεν τον πρόλαβες? Τον είχα και δάσκαλο. Από κάτι φουντουκίδιδες και κάτι τέτοιο. Ναι, σοβαρός. Σε πρόλαβα εγώ, ναι, βέβαια τον πρόλαβα. Έξυπνος άνθρωπος. Και τον είχα φίλος και καθηγητή. Φίλος του πατέρα μου. Α, ήταν φιλαράκια? Ναι. Με το Μηταρά, ε. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρα μου τον εκτιμούσε πολύ το Φερέτη. Σοβαρός. Στιβαρός. Ναι. Φαίνεται στα πολιτικά ήταν κοντά αυτοί. Μάλλον θα είχαν επαφές. Τώρα κοίταξε να δει, διαμαρτύρονται οι πόντι. Πήρε ο Μπούζος τηλέφωνο. Εντάξει, Black Friday έχουμε. Εντάξει, Black Humor έκανε. Εγώ είμαι πόντιος. Και πόντιος είσαι και εσύ. Εγώ είμαι μισός πόντιος. Τερζίδης είναι το κανονικό μου το όνομα. Ναι. Λοιπόν, λέω έχω μισό κουσούρι. Α, έχεις μισό. Που έχω κουσούρι. Ναι. Αλλά κάνω θεραπεία. Ναι. Προσπαθώ μέσα από τις αυτές και τα. Και μην είστε τόσο εύθυκτοι. Ναι. Γιατί ο πόντιος ή πολύ καλός θα είναι ή κάθαρμα. Ναι. Ή κακός. Εσείς τι όπως δηλαδή. Ισχύει σε όλους τους ανθρώπους όπως έχω όχι, είναι. Όχι, έχει κάτι. Σε όλες τις, όχι, υπάρχει και το γκρι στη ζωή. Υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Υπάρχει και το γκρι, ναι, υπάρχει και το γκρι. Εγώ είμαι αλλά υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο. Εγώ είμαι από τους κακούς, ρε παιδί μου. Ναι. Τι θέλω, τι τον κολλάω τον Μπούζο. Ξέρω, εγώ πάντως, η ένωση ποντίων, τι θέλουν. Οι πόντι είναι μέσα στην καρδιά μου εμένα προσωπικά. Όσοι έχω γνωρίσει είναι και τζιμάνια και σπαθιά και φοβεροί χαρακτήρες και φιλότιμοι. Εγώ έχω γνωρίσει 2-3 καλούς ποντίους και 2-3 κλεφταράδες. Εντάξει, λογικό, όπως θα βρεις τον κόσμο όπου και ανήκουν. Ας πούμε λέει, εμείς οι πόντι είμαστε καλοί. Όχι, δεν είμαστε καλοί. Δεν είστε όλοι καλοί. Ένα κομμάτι είναι καλό και άλλοι είναι κακοί. Όπως ισχύει σε όλα τα εμείς κομμάτια. Εμείς οι Έλληνες, ο πολιτισμός μας, όχι. Είμαστε ρουφιάνοι. Όχι, όχι, δεν είμαστε ούτε όλοι οι Έλληνες καλοί. Ναι. Παντού υπάρχουν οπότε και καλοί και κακοί. Οπότε μην θίγεστε εδώ, άμα θίγεστε ακούτε κανένα άλλο ραδιόφωνο, άμα δεν αντέχετε. 90-90-90. Ανοίγουμε ξανά το κέντρο. Κάτι άλλο είχες πει, τι με είχες πει τώρα προηγουμένως. Πολλά λέμε εντός εκτός και πιτά αυτά. Πριν τις ποντίους τι με έλεγες? Τι μου έλεγες για ποιο πράγμα? Για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Οι ένοπλες δυνάμεις. Μια χαρά είμαστε. Τι διάμεσα. Άμα θέλει ο Αμερικάνος πατάει. Πάλι ο Αμερικάνος πατάει κουμπί ο Αμερικάνος. Ας τα έχουν καλά με τους Αμερικάνους και ας είναι ενόπλες δυνάμεις. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Ναι, οι Αμερικάνοι ασχολούνται με τα γυμνά της γυναίκας του Τραμπ. Δεν ξέρω τα τι. Τα βρήκανε λέει το 92, έγινε κάπου ανάρτηση και ασχολούνται με τα. Η γυναίκα του Τραμπ είναι γυναίκα και έχει στήθη. Ναι. Τι θες, σαν τη λεσβία του Κλίντον που τη βρήκε με τη γραμματέα. Ναι, πειράζει δηλαδή. Πειράζει δηλαδή που είναι νορμάλ γυναίκα η γυναίκα του Τραμπ. Ναι, ή ο Τραμπ. Ναι. Τον κατηγορούν τον Τραμπ ότι έκανε σεξ. Ε, τι να κάνει αυτό. Και τι φυσιολογικό πράγμα. Ρε ανώμαλοι, καθίστε καλά. Ρε ανέραστοι, καθίστε φρόνοι. Γουστάρεις Τραμπ. Φυσικά γουστάρω Τραμπ. Τραμπ. Είσαι τραμπόσκυλο. Είμαι τραμπόσκυλο. Φυσικά. Τραμπόσκυλο. Και τι γυναίκα του τη γουστάρω. Τη Μιλένα αυτή, τη Μιλένα. Σαν προσωπικότητα στέκεται δίπλα σε έναν άντρα. Ναι. Σωστά. Κορμί. Στο παρελθόν έκανε και γυμνά. Έκανε και playboy. Και τι θες να κάνει δηλαδή γυμνά δηλαδή. Με ρούχα να κάνει. Η πόντια από το Κιλκής που έχει 40 πόντους ο πισινός της από το έδαφος. Και άμα κάνει μπρουτ, σηκώνεται σκόνη από κάτω. Τι θέλετε να κάνει γυμνά. Ποια θέλετε να κάνει γυμνά.
του Κρήτων η γυναίκα που να κάνει γυμνά. Εκείνη η βυζό, εκείνη η χοντρή γυναίκα του Κρήτων. Τη βρήκε λέει σεξ να κάνει με τη γραμματέα στο γραφείο. Και αυτός ο Κρήτων. Άσε καημένε τώρα. Η άλλη Λεβίσκη με τα μάγουλα. Όλη η ζωή της ένα βιβλίο. Ναι. Πώς έκανε η πιο διάσημη πίπα στον κόσμο να πούμε. Κλαρίνα Μάτζικ. Κλαρίνα Μάτζικ. Μάτζικ Λάιφ. Πάει και κάνει. Αυτές είναι δουλειές, Κουλιανή. Ναι, κάτσε ναι. Τώρα σε να βγάζει τα λαϊκά σου. Ναι, ναι, ναι. Από πρωί, ναι. Βράδυ, μεσημέρι, απόγευμα να βαράς γκασμά. Και όχι ωραία γκόμενα η Χίλαρη. Α, με τριούμπα, ρε. Πώς είναι η... Ναι, με τριούμπα, με τριούμπα, εντελώς. Πώς λέγανε την γκόμενα του Λίμπρεχτ. Του Λίμπρεχτ. Ίδιος ο Λίμπρεχτ, δεν είναι ο Κλίντον. Του Κλίντον. Πώς λέγανε, Χίλαρη δεν είδα πώς. Όχι, κάτι άλλο. Ναι. Και πάμε γραμμές. Και τελειώνω. Ναι. Είσαι ο Κλίντον. Είσαι. 1,85 πεδαράς. Γαλανά, μάτια ψηλό. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ φτάνει. Πας ρε σαβούρα και πας και με τη Λεβίσκη. Ε, αυτή βρήκε μπροστά. Είσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Πεδαράς. Πας στη Σιλιάνη λες. Πας στη Σιλιάνη 180 κιλά γυναίκα. Μπορεί να γούστανε έτσι λίγο τσαφρατούλες. Πράντε από εκεί πέρα τώρα. Γούστανε αυτά, Κωνσταντίνε μου. Γούστανε αυτά. Να μην πούμε για προπονητές ωραίους. Ναι, μη. Πάμε γραμμές. Έλα, καλημέρα. Υπάρχει δημοσίευμα στην Αγγλία για τον Κούτρι. Καλά, εγώ αυτά τα ακούω και περνάω βερεσέ για 5 εκατομμύρια περίπου λίρες. Για τη West Ham. Αφού πουλήσαν το Σάμαρι 5 εκατομμύρια, γιατί μην πουλήσει τον Κούτρι. Για τον Κούτρι, λες. Καλός είναι. Ναι. Μένα μ' αρέσει. Για Αγγλία, σ' αρέσει ο Κούτρι. Μ' αρέσει ο Κούτρι. Τον ναι. Ήθελα στον Πάο, α πούμε. Τον Κούτρι. Για backup, για αλλαγή του Μάτος. Η αλλαγή του Βιερίνια. Τι αλλαγή του Βιερίνια. Τι αλλαγή. Έτσι όπως είναι ο Βιερίνια. Ναι. Τρεις κούτριδες θέλω Βιερίνια. Καλό είναι να πούμε. Τρεις κούτριδες στην Κατεβασιά για πρωινό θέλω Βιερίνια. Καταλαβαίνεις. Εγώ μια χαρά καταλαβαίνω. Ναι. Άμα τον πάρεις είναι σαν τη Mercedes 82 μοντέλο. Πάλι από τον Κούτρι είναι ανώτερος. Ναι. Πώς το κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Λες πάλι. Εσύ. Λέω εγώ. Ναι. Λες εσύ. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τώρα το ξεθάψαμε, το τσιμίκα τον εξαφάνισα γιατί προφανώς θέλω να μοσχοπολίσουν αυτόν. Επειδή τα λέμε. Σωστό. Μανατζερικό είναι όλο το θέμα. Σωστό. Βέβαια, το εξαφάνισα. Πάει ο τσιμίκα. Εσείς που θάψατε τον Ουάρτα, καλείστε. Ενώ οι άλλοι που θάψατε Ουάρτα, τον Ουάρτα, Ουάρτα ναι. Θάφτηκε μόνο του. Ναι. Αν είναι σωστό, θα το βάλει ο άλλο. Πάμε καλημέρα. Πάμε καλημέρα. Ναι. Θύχτηκαν οι πόντι. Έλα, φιλέ. Ναι. Καλημέρα. Ξέρεις και εμείς είμαστε βλάχοι, ας πούμε, ή είμαστε από το Χιούστον εμείς. Πόντι, βέβαια. Ναι, εγώ δεν είμαι, αλλά είναι η γυναίκα μου. Έλα, καλημέρα. Έχεις πόντια γυναίκα. Και πώς είναι ωραία. Δέλατε, είναι μισή-μισή Θρακιώτησα. Έχει πιάσει. Η μάνα από πού είναι. Θράκη. Από εκεί που Θράκη συγγένει. Ναι, έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Νίκος σε Μεσοποταμία, κουλ. Έλα, ρε Νικόλα, έλα, ρε μάχη με. Μεσοποταμία. Εδώ Ευρωπόντιος. Μισός Πόντιος. Ναι. Κι άλλος Ευρωπόντιος. Ναι. Γιατί σε τι μέρα θα πω. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα Πόντια ήταν θήκη ο Πόντιος και τον είπαν ότι άντε με κάτι ρουθούνια σαν τουρμπίνες από τα αεροπλάνα, μηταράδες όλοι εκεί πέρα. Ναι, δύο θέματα λίγο να πω, δύο θέματα. Ένα είναι για το θέμα της Σερβίας. Ναι. Με το που σήκησαν τα γάλα τα χθες στο ημίχρονο 0-0, απευθείας, επειδή το έχω δει και σε βιντεάκι, πώς θα έταξε ο προπονητής της Σερβίας την πρίγκιπη στο λέει Τσίκο. Γιατί σήκησαν τα γάλα στο 0-0, γιατί η Ρουμανία κέρδιζε. Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς έγινε. Τον εκτέθηκε για άλλη μια φορά με τον πρίγκιπη. Εκτέθηκε και γενικώς η Σερβία ξεφωνίζουν γιατί δεν βάζει τον πρίγκιπη. Ο προπονητής ο Κρίσταϊτς. Ρε παιδιά, έχει κι άλλο καλό φορ. Μισό λεπτό. Παίζει με τον Μίτροβιτς. Κάτσε λίγο, Νικόλα. Παίζει με τον Μίτροβιτς. Δεν μπορεί να παίξει 4-4-2 με δύο βαρύ ψηλούς. Θα διαλέξει τον ένα και αδικεί το άλλο. Δεν ακούει. Όταν πάει με φόρτο από τα πλάγια, χρειάζεται δύο, δεν είναι κακό πράγμα. Ναι. Εντάξει, ήδη ο Τωμάς τον έπαιρνε να βάλει δύο φόρτες και τον έβαλε. Ναι, λέω ότι και ο Πρίγιοβιτς να έπαιζε βασικός, θα λέγανε οι άλλοι αδικοί τον Μίτροβιτς. Σωστό. Τώρα που παίζει ο Μίτροβιτς λέμε αδικοί τον Πρίγιοβιτς. Αλήθεια είναι αυτό. Κάτσε να τελειώσει, ναι. Ένα ερώτημα και να μου πείτε λίγο. Άμα είναι τραβηγμένο ή όχι. Με δύο center back ψηλά, εγώ προβληματίζομαι, ό,τι και να είναι, θα συγκεκριθεί. Μπορεί να παίξει. Ερώτηση κάνω σαν και μου πήρε να αποψήφασε. Να παίξει ο Τόσκα center back ναι. Και να αλλάξει τη μεριά ο Μάτος με τον Κίτσιου. Να πειράξει δηλαδή όλη την άμυνα λες εσύ. Όλη την άμυνα την κάνεις ανάκατα λες. Γιατί έτσι την πειράζει όλη την άμυνα. Κόπηκες, αναξεταστέω. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, αδερφούλη. Δεν γίνονται έτσι. Δεν παίρνεις τέτοια ρίσκα. Πειραματισμούς, τέτοιους δεν μπορεί να κάνεις. Ναι, ράψε κάτι να ρωτήσω εσένα. Σε κουμπές που κάνεις με το Λαϊκό Δικαστήριο την Μαρμίτα. Μάλιστα. Πολλές για κάθε 2,5 λεπτά. Δηλαδή είναι αυτό που μπορούμε να το κάνουμε κάτι με αυτό. Κάθε 2 λεπτά για κάτι. Τι είπε, δε. Πολλές διαφημίσεις λες η Μαρμίτα ανά 2-3 λεπτά. Κάθε 2 λεπτά σου, γιατί το βλέπω σου λέει την άλλη μέρα το πρωί. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι 50 χρονών, κρατική διαφήμιση δεν πήρα. Ναι, όχι, δεν πρέπει να... Ναι, λεφτά από το Σαββίδι, το Μαρινάκι και τον άλλον δεν έχω πάρει. Δεν έχει πάρει ποτέ. Από μάνατζερ δεν έχω πάρει λεφτά. Ναι, πρέπει, πρέπει να τα πάρω. Να ζήσει, ναι, πρέπει να ζήσει. Δεν είπα γιατί το κάνεις. Το κάνω για να βγάλω τα φράγκα, ρε φίλε.
Και τι να το κάνω. Όχι, σε κουστάρω αυτό. Τι να κάνω. Και με πεθάνω στο γέλιο. Να είχα κανένα μάνατζερ, να έκανα καμιά βάτα, κανένα παίχτη, να έπαιρνα καμιά προμήθεια, να σου πω, θα βάλω μια διαφήμιση λιγότερη. Τι να κάνω. Αυτό το δρόμο διάλεξαμε. Τα λέμε, Νικόλα, τα λέμε. Μην μιλάτε και οι δύο ταυτόχρονα. Και οι δύο δεν ακούγεται καθόλου καλά στο ακροατήριο. Πάμε, καλημέρα. Αυτό θα μαλώνει με τη γυναίκα του. Γιατί θα μιλάει αυτό απάνω. Χαμόσα γίνεται. Θα γίνεται τη πόπη στο σπίτι. Ναι. Πρέπει να κάνει να ακού, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλώ ήρθατε, καλώ ήρθατε. Γεια σου, ρε Νικόλα. Καλώς. Εσύ, ρε Καράφλα. Ναι. Ρε Καράφλα, εσύ, κύριε Βρέχια, είστε ρίμνη. Μιλάτε για τον πόντο, με την τροπή του πόντου. Εσύ είσαι πόντιο, φίλε. Εννοείται είμαι πόντιο. Δικαιολογείς. Συνέχισε. Παλιοπασουλόβλακι, μιλάς εσύ για τον πόντο. Είπα εγώ για τον πόντο τίποτα, ρε φίλε. Επειδή είσαι πόντιο, θα δυσκολευτούμε να συνεννοηθούμε. Είπα ότι οι πόντι. Δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μην τα ρουθούνια σου παίρνουν φωτιά. Περίμενε. Είπα εγώ ότι οι πόντι δεν είναι και οι καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είπα. Μπράβο. Μην περνιέστε ότι είμαστε και ότι καλοί και φιλόξε και τα λοιπά. Είμαστε δύσκολοι τύποι να πούμε. Μπράβο. Είπες όμως ότι θα είναι πολύ καλή ή πολύ κακή. Ή πολύ κακή. Εγώ είμαι πολύ κακός. Ναι. Μπράβο. Γιατί να μην υπάρχει μεσαία τάξη. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει στον πόντιο ρε μεσαία τάξη. Γιατί να μην υπάρχει. Δεν έχει γκρι λέει. Δεν έχει γκρι. Εγώ φταίω ρε φίλε που δεν υπάρχει. Α το φτιάξω εγώ Θεός είμαι να πούμε. Όχι, ή θα είσαι τάταρος γουρλωμάτης πονηρός και τα λοιπά, ή θα είσαι ένας εργατικός άνθρωπος, ευγενέστατος, φιλότιμος, ευγενής, ναι. Δοτικός και τα λοιπά. Γιατί, ή θα είσαι κάθαρμα κλεφταράς, γιατί, ή θα είσαι πολύ καλός. Είσαι, ο πρόεδρος μας εδώ είναι καλός άνθρωπος. Γιατί εξαίρετο. Κάτσε να σου πω, άμα είσαι δηλαδή σκατοφιλότιμος, τι σημαίνει, είσαι πολύ καλός, αλλά δεν είσαι στη μεσαία τάξη. Κοίτα, επειδή φίλε σε πόντες δεν θα συνονοηθούμε. Πάρε, ναι, πάρε ένα βιβλίο κοινωνιολογίας να διαβάσει και εγώ λίγο να συνεννοηθούμε γιατί θα για περάσει η ώρα. Γι' αυτό θα γουστάρω. Καλημέρες, ωραίος. Αυτός ήταν, ήταν σίγουρα στην καλή φάση όμως, έτσι ο Πόντιος συγκεκριμένος. Ναι. Ωραίος, χαμογελαστός, ήθελε να πει δικά του, γέλασε στο τέλος. Εντάξει, περισσότεροι πάντως. Μα τα ανέκδοτα. Έξω καρδιά. Τα ανέκδοτα τα βγάζουν οι ίδιοι πόντι. Ναι. Και γιατί έχουν και χιούμορ. Έχουν καλό σαρκασμό. Το καλό είναι το έχουν μεγάλο αυτοσαρκασμό. Ναι. Οπότε τον Ραπτόπουλο δεν πρέπει να τον κολλάει. Και εγώ γουστάρω ανθρώπους που τσαλακώνονται. Ναι. Πάρα πολύ τους γουστάρω. Ναι. Αυτούς που είναι μη μου άπτοδοι. Ναι, ναι, δεν ναι. Μακριά. Ναι. Δεν τους μπορούμε αυτούς. Τι έκανε και για μένα λένε 1000. Έλα μωρέ τώρα, ναι. Γιατί λέει δεν επεμβαίνει. Τι να επέμβανε του λέω. Α πει ό,τι θέλει. Κωνσταντίνη, η ιστορία που του το δελτίο. Καθαρότητα λόγου. Straight, ωραίος, λίγο γκάζι έδωσε βέβαια. Εφόσον υπάρχει δελτίο ειδήσεων, ναι. Θα πρέπει να το κάνω 40 δευτερόλεπτα. Ο Βιερίνια θα παίξει, ο Παντελίδης είναι σαν τον Βρικόλακα. Ναι. Η θύρα 10 θέλει να διώξει τον Μυροφορίδη. Αν πάρει ο Πετρούνιας και αν αυτό, καληνύχτα, φύγαμε. Αυτό λέμε. Τελείωσε. Καλημέρα, επόμενος. Πάνω από ένα λεπτό, γέννης. Κατάχρηση. Τελείωσες. Καλημέρα, ναι. Μποντζόρνο. Έλα, βίλε. Εσύ. Εγώ. Πόντιος από τον Κυλουκίδη, από τον Ηράκλειο. Όχι, πάτε καλά άκρη τώρα, ναι. Σ' ακούμε φίλε μου, καλέ μου, σ' ακούμε, ναι. Μ' ακούς, καλέ μου φίλε Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Και Καζανοκέφαλος και κάτω. Οι πόντιες από τον Κυλουκίδη 40 πόντους κάτω το έχουνε και είπε η γυναίκα μου για να τους φτάνεις εσύ. Γιατί είσαι εσύ 40 πόντους πιο κάτω από την κύριε. Τελείωσε, πάει. Ό,τι πεις. Μπράβο. Το πει η γυναίκα σου αυτό. Και εσύ τι είσαι ρε, τηλεφωνήτρια της γυναίκας σου είσαι εσύ. Όχι, εμένα με ξέρεις. Δεν λέω εγώ. Εσένα τι έβαλε η γυναίκα σου τώρα να κάνεις επίθεση. Γιατί είσαι τώρα κατά κάποιο τρόπο θυγμένη γυναίκα. Ρε, είδες τις πόντιες της χειρουργικής για τις κατηγορείς συνέχεια. Αφού είναι χαμηλές. Τι χαμηλές βρε. Το σασί είναι πιο χαμηλά λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι γιατί... με αμορτισέρ ψηλά. Φωνάζει πόντι από εσύ. Αποθυμένο έχεις από τις κυλκυσιότητες. Όχι, αποθυμένο. Είχες καμιά παλιά κυλκυσιότητα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβες. Με στείλανε στο Κυλκής Φαντάρο. Ναι. Γνώρισε κάτι νοσοκόμες εκεί. Ναι. Πλακώθηκα στο ξύλο με έναν. Α, δεν πρόλαβα. Να... Με στείλανε στην πλάτη ο Ρεφτιάδος. Δεν πρόλαβα. Ρε. Φύγε ποντιάκι μου, να σε καλά. Η πόντια βαράει από μέσα. Όχι, παπόντια φύρε αυτή που απαντόβλα πρέπει να έχει δυνατή. Τσόκορα ακούστηκε. Εγώ στο Κυλκής καφέ μπορώ να πιω. Δύσκολο είσαι. Κυλκής και Ξάνθης σε χλωμό. Πάνε σε άλλου νομού που σε έχουν Κυλκής και Ξάνθης σε γόντες τους τείχους. Ηράκλειο Κρήτη. Ηράκλειο Κρήτη δεν μπορεί να πας. Νέα Υόρκη δεν θα πας ούτε σ' άλλος. Έτσι. Άσε αυτούς τους ρουφιάνους δεν θέλω να βάλω το στόμα μου. Καλημέρα στον επόμενο πόντιο. Έλα. Τους γλύφτες του Σαββίδη εκεί πέρα αυτούς. Ναι. Έλα φίλε καλημέρα. Λέγε φίλε ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλώς όνα. Εγώ δεν είμαι πόντιος. Είμαι όμως παοξής. Έλα ρε παόκι μου. Έλα γορμού. Κουσούρι και αυτό είναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, θέλω να σου πω κάτι, ένα θεματάκι που γουστάρεις να το πιάνεις καμιά φορά. Για πες, βάλε λίγο σάλτσα, βάλε. Ναι, λοιπόν, θέλω να σου πω ποιοι είναι οι πιο φλόροι οπαδοί αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Αμάρε φίλε, αυτό είναι θεματάρα.
Ναι. Θα τσιμπήσουν πολύ, έπρεπε να βγει σε 9 και 5. Μη μου το. Μην καθίσεις. Μην το κες. Άμα ήταν ο κόκκινο, θες να λέω. Μην καθίσεις. Δεν θα πάει εκεί που νομίζει η μπαλίτσα. Η πιο φλόρο παδί στην Ελλάδα είναι οι συνοπαδοί μου, οι παοκτσίδες. Γιατί? Που δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν να διαχειριστούν το γεγονός ότι ο ΠΑΟ κάνει πρωταθλητισμό και έχουν ξεκινήσει, επειδή αγχώνονται, έχουν ξεκινήσει και βρίζουνε Λουτσέσκου και κρίνουνε Λουτσέσκου και να πάει να φύγει, να σηκωθεί για να τα έχουν εντάξει με τον εαυτό τους. Στην περίπτωση που θα γίνει, εάν θα γίνει, γιατί φοβούνται, γιατί έχουν κάνει κακάκια ότι μπορεί να γίνει στραβή, να είναι αυτοί εντάξει και να λένε εγώ τα έλεγα. Πολύ ωραίος. Τι είναι αυτός. Εξαίρετος. Είτε στο καφενείο και τα λένε μεταξύ τους, ή στο γήπεδο και βρίζουνε Λουτσέσκου και κάνουνε και επεισόδια οι κύριοι. Αυτοί οι ίδιοι είναι. Πού καλός είναι αγόρι μου εσύ. Διαμάντυρα. Έχουμε πόλεμο και κυνηγάμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Φύγε, φύγε, τα είπες όλα. Πού κρυβώς είναι εσύ αγόρι μου, διαμάντι μου. Ρουμπίνι μου, άκου τώρα τι σκέφτηκε και τι είπε έτσι. Τι αετός τους οπαδούς μας, τους δικούς μας ελοξεφωνίζουν που είναι κοκοκοκοκο. Τι αετός τετρα... Ναι. Και ψάχνουν από πριν να ξεφωνίζουν γιατί φοβούνται μην γίνει στραβή. Τι αετός τετρακέφαλος ήταν αυτός. Άσον, επικός. Καλημέρα επόμενος, φοβερός. Ναι. Είμαι νησιώτης εγώ. Θέλω να πω κάτι αδικό. Όπως είναι και η πόντη, ή καλή ή κακή. Ναι. Είναι και η μπόγαλη, σε εγώ. Ναι. Πολύ κακή θα είναι, πολύ καλή. Ποιοι, πόσους είπες? Μπόγαλη, μπόγαλη. Μπόγαλη. Ναι. Είναι η πρώτη της κόη, από την κόη, κότες που είναι μπόγαλη. Είναι κότες, ναι, κόη. Όχι κότες, κόη. Κόη. Τα λέμε αδερφούλη Άλεξ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Σήμερα σηκώθηκε νωρίς. Μας θυμάει η παρουσία σου, Άλεξ. Καλημέρα. Δεν ήπια το φάρμακο, φαίνεται. Α, και σηκώθηκε πρωί-πρωί. Πουρνό-πουρνό. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Ραπτόπουλο, να σου κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα και. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι σε πολλούς Έλληνες έχει λείψει ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης, η Μπακογιάννη? Όχι, έχουν τον Τσίπρα. Όχι, έχουν τον Τσίπρα. Όχι, δεν λέω ότι αν έχουν τον Τσίπρα ή όχι. Αλλά. Τους έχει λείψει, λες. Όχι, τους έχει λείψει το κρατικό χρήμα, ο διορισμός, η όλη πρεμούρα. Σε λίγους, φίλε. Τα πρόσωπα μην τα βάζεις. Μόνο σε αυτούς που ήταν βολεμένοι έχουν λείψει όλοι αυτοί, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Ξέχωρα από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα φύγει στο επάγγελμα, τι, από τα 20 μου χρόνια τι να καταλάβω εγώ τώρα. Ναι. Ποτέ δεν ζήσαμε να βολέψουνε. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 38. Τι δουλειά κάνεις? Έχω μαγαζί, εντάξει τώρα. Ελέγχος επαγγελματίας. Δεν εκτός αέρας, δεν πω ποιος είναι, γιατί άμα δες εκτός αέρας, θέλω και ποιος είμαι, αλλά σε πω κάτι. Απλά λέω την κοινωνική σου κατάσταση. Ναι, παιδί, άμα δες σου λέω ποιος είμαι, σε λέω εκτός αέρα και το τηλέφωνο μου και το θέλει. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω. Ναι, άκουσέ με. Δεν έχει λείψει σε πολλούς, φίλε, και μην εκπλήσεσαι. Ναι. Και οι πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου, όποιος τις ακούει, ναι, κι άλλους στέλνει στον Τσίπρα όποιος τους ακούει. Αυτός που ακούει τον στέλνει στον Τσίπρα, να ξέρεις. Δεν τα ξέρω αυτά. Μάλιστα. Δεν τα ξέρεις. Δεν το πρωί το Σαββατοκύριακο τι εκπομπές έχει το Μετρόπολης. Το ξέρεις. Το Σάββατο πάω box το πρωί να πούμε τρώω ξύλο. Καλά κάνεις. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Σε λίγους, για να κλείσω κιόλα, σε λίγους έχει λείψει ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί, τέλος πάντων, ναι. Λοβέρδη. Απαντάει στο αρχικό μας ερώτημα, την κουβέντα που κάναμε για. Που έβγαινα χθες και έλεγαν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι ψηφίζετε? Εγώ τον Τσίπρα θα στηρίξω. Μάλιστα. Έγινε αυτό. Θα στηρίξω γιατί εντάξει. Ο λόγος. Η επιχείρησή μου είναι μια χαρά πάει. Ο λόγος. Πάει καλά η επιχείρησή του, λέει. Καλά πάει. Ειλικρινά καλά πάει. Τώρα δεν πήγαινε καθόλου μόνο αυτό. Σε δίνω το τηλέφωνο, μιλήσουμε για το τα λέμε, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Τα σπίτια 30% επάνω σε πωλήσεις. Ναι. Δεν μπορούν να βρουν ενίκεια. Μιλάω εγώ με κάτι μεσίτες κολλητούς μου, τον Γιώργο, στην Παπά 96 που είναι κτλ. Και μου λένε και κάτι άλλο. Τα σπίτια τα έχουν πάρει στα καλά σπίτια στη Θεσσαλονίκη οι Εβραίοι και οι Τούρκοι. Και οι Σέρβοι έρχονται και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Κατά πλειονότητα τα καλά σπίτια Σέρβοι και Τούρκοι. Σέρβοι, Τούρκοι και Εβραίοι. Εβραίοι, ναι. Άρα δεν χρειάζεται να γίνει πόλεμος ηλίθιοι για να έρθουν οι Τούρκοι να πάρουν τα σπίτια μας. Τα πήραν αλλιώς. Ηλίθιοι. Πάμε. Λοιπόν, ανακαλύψτε τις δυνατότητες της WinVision καθώς και τις μοναδικές προσφορές στο wind.gr. Κάθετος Vision στο 13800 σε ένα κατάστημα Wind κοντά σας. Η Wind Vision, η οποία σας προσφέρει και τη νέα σειρά Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Μπείτε και στο YouTube. Θα βρείτε εκεί αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Αμέσως μετά, πλάκα τέλος. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6.
Ευχαριστούμε κύριε Καζαμπάκα. Τα σέβη μας. Μποζόρνο!